Το Ίδρυμα Γρηγόρης Λαμπράκης δημιουργήθηκε το 2011 από ανθρώπους που θαύμασαν και εμπνεύστηκαν από τον αγώνα του μαραθωναδρόμου της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη. Γι' αυτό και το Διεθνές Συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του και στο όραμά του για έναν καλύτερο κόσμο, με περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ισότητα, περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ειρήνη. Η ειρήνη, δηλαδή ο σεβασμός στη ζωή, η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, η μόρφωση, η αξιοπρέπεια. Αυτά είναι τα ζητούμενα που ποθεί ο κάθε άνθρωπος. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα? Σας διαβάζω. Σε πρωτοφανή αστάθεια ο πλανήτης. Απειλές στα θεμέλια του πολιτισμού. Αυτούς και παρόμοιους τίτλους διαβάζουμε καθημερινά και όσο και αν υπάρχει πάντοτε υπερβολή για να γίνει ο τίτλος ελκυστικός για προφανείς λόγους, τα περιεχόμενα των άρθρων και των ρεπορτάζ πραγματικά δεν επιτρέπουν αμφιβολίες για το ότι η πολιτική και η οικονομική εικόνα του πλανήτη δεν είναι καλή, δεν είναι καθόλου καλή στη σημερινή συγκυρία. Το βασικό χαρακτηριστικό της διεθνούς σκηνής σήμερα είναι η ρευστότητα που προκαλείται από την έλλειψη σταθερών. Ο κόσμος μεταλλάσσεται περνώντας από τη μία φάση στην άλλη με εξαιρετική ταχύτητα. Η παγκοσμιοποίηση, η ανάδειξη νέων μεγάλων οικονομικών δυνάμεων, η πτώση κοσμικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, τα γεγονότα που προκαλούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, ο ρόλος των λεγόμενων ανατολικών χωρών στην Ευρώπη, των πρώην ανατολικών χωρών στην Ευρώπη, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, δημιούργησαν νέα δεδομένα και πολλές ανατροπές. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τη συνέχεια, αλλά είναι σαφές και βέβαιο ότι υπάρχει μία διαρκώς κλιμακούμενη αστάθεια τόσο στο εσωτερικό διαφόρων χωρών, όσο και στις διακρατικές σχέσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί στα 5,5 χρόνια του αιματηρίου πολέμου στη Συρία. Βία και διαρκείς αναταραχές στο Αφγανιστάν. Η Λιβύη σε πολιτικό κατακαιρματισμό και συνεχή αναβρασμό. Συγκρούσεις ηττών Σουνιτών σε Ιράκ, Ιράν, Σαουδική Αραβία. Αιματηρές εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Πολιτική βία στην Τουρκία. Κρίση στη Βόρεια Κορέα. Η Ιαπωνία και Βιετνάμ αντικρίζουν με δέος την προσπάθεια του Πεκίνου να επιβληθεί στην περιοχή. Σχέσεις Ινδίας και Πακιστάν σε τεντωμένο σχοινί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, το Σουδάν, το Αφγανιστάν, η Συρία και η Σομαλία είναι χώρες από τις οποίες έχουν διαφύγει περισσότερο από 1 εκατομμύριο κάτοικοι από την κάθε μία. Παράλληλα, σε μία σειρά από χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, του λεγόμενου αναπτυσσόμενου κόσμου, η βία συνοδεύεται από ικτρή φτώχεια, συστημική διαφθορά και ακραίες ανισότητες. Είναι χώρες που ενώ τυπικά δεν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, στην πραγματικότητα στο εσωτερικό τους συντηρείται ένας ανελέητος, άτυπος πόλεμος μιας ποικιλόμορφης εγκληματικότητας. Αποκορύφωμα, το Ισλαμικό κράτος να γιγαντώνεται με τις πρωτάκουστες σε φρίκι πολεμικές πράξεις και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έκαναν τους κατοίκους του δυτικού κόσμου να μην κοιμούνται πια ήσυχοι. 65,3 εκατομμύρια πρόσφυγες, οι 66.000 από αυτούς στη χώρα μας. Μετά από όλα αυτά, φαντάζομαι πως έχει δοθεί απάντηση στο ερώτημα γιατί τώρα, γιατί σε αυτή τη χρονική στιγμή, το συνέδριο του Ιδρύματος Λαμπράκη. Οι 6 παραλιακοί δήμοι ενωμένοι για πρώτη φορά έδωσαν το χέρι και στήριξαν το Ίδρυμα για να οργανωθεί όσο καλύτερα γινόταν και όσο καλύτερα μπορούσαμε αυτό το εγχείρημα και η φωνή μας μέσα από τη διακήρυξη, από την απόφαση που θα ψηφιστεί στο κλείσιμο του συνεδρίου σήμερα να ενισχύσει και να ενδυναμώσει όσο μπορεί τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες. Για να έχουμε αποτελέσματα χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση και διαρκής κινητοποίηση ώστε να πάψει η νοθρότητα και η αδιαφορία των πολλών απέναντι στο πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι παρά την κατάσταση που επικρατεί στον πλανήτη, παρά τις εικόνες φρίκης που προβάλλουν κάθε μέρα διεθνώς οι οθόνες με τους νεκρούς του πολέμου και τους πνιγμένους πρόσφυγες και μικρά παιδιά ανάμεσα σε αυτούς, παρόλα αυτά δεν υπάρχει σήμερα δυστυχώς παγκόσμιο αντιπολεμικό κίνημα. Σκεφτείτε επίσης ότι κανένα ανάλογο μέτρο αντιπολεμικού χαρακτήρα δεν λαμβάνεται στον χώρο της εκπαίδευσης τη στιγμή που ακόμα και ένα 8χρονο παιδί
μπορεί να παρακολουθήσει ένα βίντεο αποκεφαλισμού στο κινητό του τηλέφωνο. Και ας κρατήσουμε αυτή τη σκέψη για κάποιο μέτρο αντιπολεμικού χαρακτήρα στα σχολεία, στην εκπαίδευση. Ζούμε όντως σε μια δύσκολη εποχή. Οι αναλυτές μιλούν για μειοπικές και κοντόφθαλμες αποφάσεις των πολιτικών που αποδεικνύονται καταστροφικές. Πολλοί υποστηρίζουν πια ότι δεν υπάρχουν πλέον μεγάλοι ηγέτες, ενώ η Ενωμένη Ευρώπη, που μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους θεμελιώθηκε πάνω στην εμπέδωση της ειρήνης και της δημοκρατίας και ακριβώς με στόχο και όραμα να εμπεδωθεί η ειρήνη και η δημοκρατία, δυστυχώς αυτή η Ευρώπη περνάει από κρίση σε κρίση, με τα προβλήματα να ανακύπτουν το ένα μετά το άλλο. Άρα λοιπόν ήταν καλύτερα στο παρελθόν. Ακούστε σας παρακαλώ, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Ποτέ το ιδανικό της ειρήνης δεν στάθηκε τόσο απαραίτητο όσο στην εποχή μας. Για πρώτη φορά ο άνθρωπος βρίσκεται συνειδητά εμπρός από την Άβυσσο. Γι' αυτό το σάστισμα, γι' αυτό η ητοπάθεια και η προδοσία τόσων ψυχών γύρω μας. Νίκος Καζαντζάκης, 1956, στη Βιέννη, όταν του απονέμεται το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης. Και ακούστε σας παρακαλώ και κάτι ακόμα. Πρώτα θα έρθει ο θάνατος όλων των κατοίκων της Νέας Υόρκης, ή του Λονδίνου, ή του Πεκίνου, ή του Τόκιο. Έπειτα ο θάνατος θα διαδοθεί βαθμία στη χώρα, δηλαδή θα υπάρξει ο λοιμός εξαιτίας της κατάρρευσης του εμπορίου. Και τέλος, με ένα ρόγχο, ένας τρομερός θάνατος πάνω στα βουνά. Και έπειτα μια αιώνια σιωπή. Αν οι μεγάλες δυνάμεις επιμείνουν στην τωρινή πολιτική, ένα παρόμοιο τέλος είναι αναπόφευκτο. Μπέρτραν Ράσελ, 1967, επιστολή στον Independent, 3 χρόνια πριν από το θάνατό του. Ας μην γελιόμαστε, κυρίες και κύριοι, οι συγκρούσεις για την πολιτική, την εθνική, την οικονομική επικράτηση, για τις φυσικές πηγές, για τα εδαφικά δικαιώματα είναι πανάρχες, τόσο αρχαίες όσο και η παρουσία του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη. Αλλά βεβαίως υπάρχει και η μη βίαιη πύλη των συγκρούσεων, ο διάλογος, η διαπραγμάτευση, η πραότητα, η κατανόηση, η επιείκεια, η ανοχή. Και υπάρχει και η παιδεία για να αναστηλώσει τις αξίες που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ανθρώπινου είδους πάνω στον πλανήτη και έτσι να ακυρώνεται κάθε εκδήλωση μυσαλλοδοξίας και φανατισμού. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και τολμηροί στο εγχείρημα που με αυτό το συνέδριο αναλαμβάνουμε. Ομιλητές και ακροατές, από πόστα εξουσίας και ευθύνης και απλοί πολίτες, επίσημοι αντιπρόσωποι και ανταποκριτές, όλοι μας άνθρωποι με ανησυχίες αλλά και ελπίδα ότι ο ορίζοντας του καλού δεν θα στενέψει στο μέλλον που έρχεται. Κάθε άνθρωπος σαφώς επηρεάζεται από τις συνθήκες της εποχής του. Αυτό μπορεί να είναι και ένα είδος μοίρας που μας συντροφεύει στο ταξίδι της ζωής μας. Όμως, κυρίες και κύριοι, άνθρωπος σημαίνει και ελευθερία επιλογής. Ο κάθε προσωπικός δρόμος είναι ένα κομμάτι της κοινής πορείας, της πορείας της ανθρωπότητας. Γι' αυτό και οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι ως τμήματα της πορείας της ανθρωπότητας, γι' αυτό και πρέπει να αγωνιστούμε για την ειρήνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Καλό συνέδριο, καλές εργασίες. Διαπιστώνω ότι μέσα στην αίθουσα ίσως είμαι ο μόνος που έζησε από κοντά αυτά τα γεγονότα. Ίσως είμαι ο μόνος. Μάιο του 1963 ήμουν φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο χημικό τμήμα και το φοβερό μαντάτο χτύπησε την πόλη σαν ένα μοστρόβιλος. Είχαν αρχίσει να εξελίσσονται τα γεγονότα από το απόγευμα μέχρι στο Σούρουπο και το βράδυ κλιμακώθηκαν μετά το θανάσιμο χτύπημα στο Γρηγόρη Λαμπράκη, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που έγινε το κέντρο της πόλης και εκεί προσήχε το τεκλησίασμα. Όπως και πάρα πολλοί νέοι της πόλης, βρέθηκα και εγώ στο ΑΧΕΠΑ και έμεινα τις υπόλοιπες 3 μέρες εκεί. Μέσα, ο μάρτυρας της ειρήνης έδινε τις τελευταίες μάχες με τον θάνατο. Λίγο αργότερα, κατέφθασαν σταδιακά ο Μίκης, ο Ρίτσος, ο Μανώλης Λέζος. Μία-μία μαθαίναμε τις φοβερές λεπτομέρειες αυτής της δολοφονίας. Κανένας δεν ήταν από την αρχή στο σημείο παραλίγη για να ξέρουμε τι ακριβώς είχε γίνει. Τις απίστευτες κακουργίες των αντιφρονούντων.
το τρίκλικο με το κουβούκλιο που τον χτύπησε πισόπλατα, τους τραμπούκους που νωρίτερα μπροστά στα όματα των αστυνομικών του έσπασαν το κεφάλι. Κατά όλη καθόλου τη διάρκεια της συνέχεια της εξέλιξης της υπόθεσης, ο Λαμπράκης ήταν φοβερά ζαλισμένος. Την προδοτική απάθεια ανωτά των αξιωματικών της αστυνομίας, Μίτσου και λοιποί, Καμουτσής που ήταν μέσα στο πλήθος και δεν έκαναν τίποτα. Τους παρακρατικούς που είχαν επιστρατευτεί από τις κυρίως από τις γειτονίες Τριανδρία και Κατωτούμπα της βόρειας γειτονίας της πόλης και οι οποίοι από την αρχή είχαν εκδηλώσει τα συναισθήματά τους για τι πρόκειται να γίνει. Ο Λαμπράκης το εγνώριζε τι πρόκειται να γίνει. Δεν εγνώριζε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει, αλλά εγνώριζε ότι θα γινόταν κάτι. Αυτοί φώναζαν από το απόγευμα στη συμβολή των οδών Σπανδονή Χερμού, Βούλγαρε Λαμπράκη, θα πεθάνεις. Είναι τραγικό βέβαια να το ακούει αυτό κανείς σε χώμα μακεδονικό. Πριν λίγες μέρες από τα γεγονότα αυτά που σας περιγράφω στην Αθήνα, σε μια τελευταία, ίσως την τελευταία του ομιλία, ο Γρηγόρης Λαμπράκης διέτρεσε τον καιρό και είπε προφητικά: «Ο λαός μας χρειάζεται έναν Ιησού που με το αίμα του θα βοηθήσει να βρει τη λευτεριά του». Φίλες και φίλοι, η υπόθεση Λαμπράκη δεν ήταν μια απλή δολοφονία. Κατά τη δική μου άποψη, ήταν μια πρόβα γενεράλε για τον φασισμό που επήθε δρυμής. Εξ αυτού του γεγονότος, είμαι ένας από τους χιλιάδες νέους τους Έλληνες που άλλαξαν η ζωή τους, που άλλαξε η ζωή τους μετά από την άδικη αυτή θυσία. Άδικη για μας, όπως θα αποδειχθεί, ίσως όχι. Είμαι κληρονόμος μια μεγάλης θυσίας. Έπρεπε να αλλάξω κι εγώ τη ζωή μου. Αυτό σκέφτηκα από την πρώτη μέρα. Εγκατέλειψα το αρχικό τμήμα όπου παράδερνα και έγινα δημοσιογράφος. Μοιραία, ο Μίκης που είδε στην νεολαία Λαμπράκη, ο Ρίσος που τον λάτρεψα, ο Γλέζος που τον θαυμάζω και τον αγαπώ, έγιναν οι σηματορίκοι, οι κήρυκες της γενιάς μου. Οι Λαμπράκηδες θα έλεγα, βλέπω εδώ πολύ σημαντικά πρόσωπα, δεν θα το αποσύρω, είναι η γενιά που δεν εμόλυνε τίποτα από τα ιδανικά της. Ακούμε κανένα φορά τη γενιά του Πολυτεχνείου, κάτι έγινε. Για τη γενιά του 1-1-4, όλοι θέλουμε περηφάνεια να αναφέρουν το πλαίσιο, τη δράση, τη διάρκεια αυτών των πράξεων που ήταν όλες θα είχαν αφετηρία αυτό τον άφλο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Λαμπράκης στη δική μου τη ζωή πήρε μυθικές διαστάσεις για τις ιδέες του, τους αγώνες του, τον ανθρωπισμό του, την αφιλόκερη διαφοσίωσή του στην επιστήμη, καθώς ήταν εξαιρετικός γιατρός, και για έναν ακόμα πολύ ιδιαίτερο λόγο. Ήταν μεγάλος αθλητής, τεράστιος αθλητής για τα δεδομένα της εποχής, και εγώ είμαι παιδί των Στίβων και των Γηπέδων, στην ίδια πόλη, Θεσσαλονίκη. Από τους προβαλκανικούς που άρχισαν το 1929, έως και το 40 που ήταν η τελευταία φορά που ο Λαμπράκης κατέβηκε στους Στίβους, διέπρεψε στην κυριολεξία με μεγάλες επιδόσεις για τα ευρωπαϊκά δεδομένα τότε. Τα άλματα του 7-30 τόσο στο απλούν, τα 15 περίπου μέτρα στο τριπλούν, συμμετείχε και στη σκηταλοδρομία, ήταν επιδόσεις μεγάλες που αν είχε και αυτό τις δυνατότητες που δίνουμε σήμερα εμείς στους Έλληνες αθλητές, θα ήταν ένας Ολυμπιονίκης στην εποχή μας. Έχουμε δει αθλητές με πολύ λιγότερα προσόντα να γίνονται Ολυμπιονίκες. Ήταν αθλητής του Πειραϊκού Συνδέσμου, που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ στα όλα χρόνια, υπήρξε αθλητής και έτσι τον εζήτησαν τα μεγαλύτερα σωματεία της χώρας. Συνεπέστατος. Παρέμεινε εκεί. Γιατί ο Πειραϊκός Σύνδεσμος είχε και κοινωνική δράση. Και αυτό ενδιαφέρε κυρίως τον Λαμπράκη. Ο Πέτρος Λινάρδος, γνωστός αθλητικός συντάκτης, εδώ ο γείτονας, μιλάει για έναν αθλητή δυναμικό, με τρομερή ελαστικότητα, εξαιρετικό μυοσκελετικό σύστημα, γεννημένο μαχητή. Η εξαίσια κυρία που βρίσκεται ανάμεσά μας, η συντρόφισσά του, είχε τη μεγάλη τύχη, το άξιζε αυτό, να συντροφεύσει τη ζωή του και να δει τα μάτια του
να λάμπουν στα μάτια ενός δικού τους παιδιού, του Γρηγόρη που είναι εκεί πέρα πάνω. Που τον ευχαριστώ γιατί με τιμάει με τη φιλία του και γιατί έρχεται μαζί με τη μητέρα του που έχει περίπου τα 80 κάθε χρόνο στις Πρέσπες, κάθε χρόνο στις Πρέσπες, 700 χιλιόμετρα από εδώ, παρά το απογορευμένο του φοβερά κοπιόδους ταξιδιού. Η εξαίσια λοιπόν Μαρία μου περιέγραψε το Λαμπράκι ως εξής. Ιδεολόγος, ανθρωπιστής, καλόκαρδος, απονέος, σοβαρός, αφιλόκερδος επιστήμονας, χαρισματικός, με ψυχή παιδιού, δυνατός και ωραίος, πολύ ωραίος. Ωραίος σαν άντρας και ωραίος σαν Έλληνας, όπως θα έλεγε ο Εγγονόπουλος. Δεν άφησε ασθενή ποτέ, ποιος θα μπορούσε να το πεις για εύκολα, για σημερινούς γιατρούς ας πούμε, μπορούν να έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς, να μην αφήσει κανέναν ποτέ, να μην τον παρακολουθεί και να μην μπαίνει δραχμή. Και συμπληρώνει η κυρία Μαρία, είχε βέβαια και τις αδυναμίες του γνωστές, τρεις τελείες. Το θαυμάζω γι' αυτό ακόμα. Τον αγαπούσα και τον έκλαψα σαν 10 χείρες μαζί. Δεν άδειασα να κάνω άλλη σχέση. Και με δύο λόγια μου λέει ότι ο Λαμπράκης είναι ο αριστερός Ιησούς. Ωραίος χαρακτηρισμός. Στην κατοχή ο Λαμπράκης ήταν ένας ασταμάτητος, πρωτομάχος, ένας αντιστασιακός με γενναίες πράξεις στο ενεργητικό του, αλλά κυρίως εστράφει στους αθλητές, αυτούς λάτρευε, αυτούς ήθελε να βοηθήσει. Μετήχε στην Ένωση των Ελλήνων Αθλητών που δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1942. Πάλεψε για την επιβίωση των αθλητών κυρίως, γιατί είχαν μεγάλα προβλήματα, αλλά και πολύ κόσμο, γιατί ξέρετε ότι ήταν η μαύρη εποχή της μαύρης πείνας, πέθαινε κόσμος στους δρόμους. Νυχθημερών στα νοσοκομεία. Ιδρυτής της αθλητικής ΕΚΟΝ. Και πήρε μέρος, λίγο πριν τελειώσει την ένδοξη καριέρα του, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936. Ήρθε ενδέκατος. Μερικοί νομίζουν ότι ενδέκατος είναι κάποιο άσημο επίτευγμα. Εκείνα τα χρόνια ενδέκατος Ολυμπιονίκης, όπως και σήμερα που ακούω κανένα φορά, μα τι έκανε, ήρθε τέταρτος Ολυμπιονίκης, ήρθε έκατος Ολυμπιονίκης, δεν ήρθε πρώτος. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να με λέγανε ότι είμαι ο εκατοστός καλός μας οράος του κόσμου. Θα το θεωρούσα πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Όχι ο δέκατος, ο εκατοστός, ο διακοσιωστός. Μιλάμε για όλο τον κόσμο πια. Εκεί συνδέθηκε με τον Τζέσε Όουενς, τον πιο μεγάλο αθλητή στην ιστορία του αθλητισμού, αυτόν που ταπείνωσε τον Χίτλερ. Έχουν μια φωτογραφία και έχει μια ιδιόχειρη αφιέρωση του Γρηγόρη Λαμπράκη από κάτω, που λέει: αυτός ο πολυθρύλητος αθλητής γεννήκαμε στενή φίλη δυστυχώς για μόνο λίγες ημέρες. Τι και αν δεν έγινε Ολυμπιονίκης, υπήρξε και είναι ο Ολυμπιονίκης ειρήνης, έτσι το ξέρει όλος ο κόσμος. Για την ειρήνη θυσιάστηκε. Αν ζούσε, θα δίνε αγώνες για την ειρήνη και αγώνες για την Ολυμπιακή Γεφυρία που έχει στην κυριολεξία κουρελιαστεί. Έχω διτεύσει του Υπουργείου Αθλητισμού δύο φοιτητές. Μου έλεγε να είμαι ο μακροβιότερος Έλληνας Υπουργός Αθλητισμού, περίπου 7 χρόνια και. Πρέπει κανένας να είναι τόσο κοντά όσο βρέθηκα και εγώ για να αντιμετωπίσει τον φαρισαϊσμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που τάχατε σκαμώνεται για τα Ολυμπιακά επιτεύγματα, τα κεκτημένα μεγάλα Ολυμπιακά. Αυτά, την κοσμοθεωρία αυτή που ο Ελίτης λέει μπροστά στην κοσμοθεωρία του Ολυμπισμού έπαθαν αφρογιστία όλες οι άλλες κοσμοθεωρίες της γης. Αυτά τα τεράστια ελληνικά κληρονομήματα που τα έχουμε πετάξει στα καλάθια των εχθρίστων. Θα σας τα πω με δύο λόγια. Τη σαδράμβαρη περιφορά των μεγάλων κρατών. Μποϊκοτάρισε η Αμερική τη Ρωσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μόσχα, ήμουν παρόν. Μποϊκοτάρισε η Μόσχα την Αμερική στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Λος Άντζελες, ήμασταν παρόν οι τρεις ρεπόρτερς. Ο Λαμπράκης θα γινόταν κήρυκας και σπονδοφόρος, όπως μας ανέφερε η κυρία, θα πήγαινε δει στα μέρη αυτά να προαναγγείλει τι σημαίνει η ρεϊκή κυρία. Το επιχειρήσε και εμείς, το επιχείρησε και ο Γιώργος Παπανδρέου, κατά τη γνώμη μου ανεπιτυχώς, και εμείς στις Πρέσπες ψηφίσαμε να κάνουμε μια συνάντηση Ολυμπιονικών. Ήρθαν 40 Ολυμπιονίκες από όλο τον κόσμο, στείλε ένα μήνυμα και ο κυρίας στον ΟΗΕ, ουδέν περισσότερο.
η Κηχεία στην αρχαιότητα διαρκούσε όλο το χρονικό διάστημα και στους τελευταίους ακόμα Ολυμπιακούς, όταν ήταν πολύ μεγαλύτερο το διάστημα από την πρώτη, μία μέρα, τρεις μέρες, μία εβδομάδα έφτασε. Οι συγγενείς, ο κόσμος, οι αθλητές, οι προπονητές, όλοι, μα όλοι έφταναν από όλα τα μέρη της Ελλάδας και έπρεπε, αυτό ήταν το νόημα της Κηχεία, να ταξιδέψουν, να εισέλθουν και να απέλθουν ασφαλώς, εν μέσω πολέμου. Οι Ηλία γυρίζονταν ιεροί και απαραβίαστοι. Δεν επιτρεπόταν καμία εχθροπλασία. Όλοι οι πολίτες παρακολουθούσαν ειρηνικά τους αγώνες. Δεν έφερε κανένα οπλισμό. Γινόταν έρευνα σχολαστική. Θα έλεγα πολύ καλύτερα υπόθεση γίνονται στην εποχή μας. Περνούσαν ελεύθεροι σε εχθρικά εδάφη. Αυτό είναι ασύλληπτο για την εποχή μας. Περνούσαν ελεύθεροι πλήθη κόσμου σε εχθρικά εδάφη, που ήταν μεταξύ τους εμπόλεμες καταστάσεις. Θάνατος δεν επιτρεπόταν να σπιώνε. Πενακές εκτελέσεις αναστέλλονταν. Δεν έγιναν. Υπήρχε μεγάλη αυστηρότητα. Όποιος την παραβίαζε και την παραβίασαν δύο-τρεις φορές πολύ και οι Σπαρτιάτες, όπως ανεφέρθη, αποκλειόταν από τους αγώνες. Στις μέρες μας, δηλαδή, με όλα αυτά που σας περιέγραψα, δεν θα γίνονταν Ολυμπιακοί αγώνες. Δεν θα γίνονταν. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ο θεσμός όμως αυτός άντεξε. Η Ολυμπία απέκτησε φήμη και δόξα και η Ηλία, ευημερία και κατοικοί της έτσι έζησαν. Αν σήμερα ζούσε ο Λαβράκης, σκέφτηκα, τι θα προσπαθούσε να διορθώσει. Κοιτάξτε, και με αυτό θα κλείσω σιγά σιγά. Ο Λαβράκης δεν θα δεχόταν ποτέ να υπάρχει Ολυμπιακό Μουσείο στη Λοζάνη. Είναι απίστευτη προσβολή για τη χώρα μας. Η χώρα μας διαθέτει το πρωτογενές Ολυμπιακό Μουσείο της Ολυμπίας με 2.500 αγάλματα. Και όποιος επισκεφτεί το Μουσείο της Ολυμπίας θα δει ότι το πιο πολύτιμο απόκτημα που έχουν μέσα εκεί είναι τα παπούτσια του Ζάκοπεκ και το ακόντιο του Πάβο Νούρμη, στο ακόντιο του ενός ακοντιστή. Αυτά. Όταν πήγα εγώ να διεκδικήσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, πήρα μαζί μου την υψηπετή Ελληνίδα Ειρήνη Παπά. Γιατί εγώ δεν ξέρω ξένες γλώσσες και η Ειρήνη μιλάει 4-5 και είναι πολύ αγαπητή σε αυτούς τους χώρους. Αντιμετωπίσαμε την ιταμότητα του Σάμαρακ, που την ιστά τη στιγμή για να μην πάρει η Ελλάδα Ολυμπιακούς που του ζητάγαμε τότε, το 2004, τιμητικά μετά τη σφαλιάρα του Τόκιο, όχι να την πάρουμε με ανάθεση, ήταν ανένδοτος και μας είπε τελευταία στιγμή: αυτό δεν μπορεί να γίνεται, να το ψηφίσει τα 2/3 της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ανέφικτο αυτό. Μας έκανε με ξενάγηση. Και είδαμε το παρτέρι που είχε η Ελλάδα του χώρου της. Κοιτάει η Ειρήνη Παπά, βλέπει μια ελιά, πάει την πιάνει, του λέει του σώμα, αυτή είναι πλαστική. Γιατί δεν βάζεις εδώ, του λέει, ελιές από την Ολυμπία. Να σου φέρω το χιλιομόδι, του λέει, μια ελιά. Ο Σάμαρα χάρησε να στριμώχνεται. Μετά από λίγο, επιμένει να βάλουμε την πρόταση. Αυτό θα σας πω, που είναι η θρηλυκή απάντηση αυτής της γυναίκας. Να υποβάλλεται μια αίτηση ότι η Ελλάδα θέτει υποψηφιότητα πως διεκδικεί τους αγώνες. Να μας δοθούν έτσι. Και η Παπά του λέει τη μνημειώδη απάντηση. Ρε εσύ, η μάνα σου έβαλε ποτέ υποψηφιότητα ότι είναι μάνα σου? Επίσης, δεν θα ανεχόταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης το φιάσκο της Ολυμπιακής Φλόγας που γίνεται στα μάτια όλων και εκατομμυρίων, για να μην πω δισεκατομμυρίων πλέον, τηλεθεατών, εκατομμυρίων θεατών. Πρόκειται περί φιάσκου. Η Φλόγα δεν υπήρχε στους αρχαίους Ολυμπιακούς. Η Φλόγα άρχισε να υπάρχει από τους Ολυμπιακούς περιέργους του Χίκελ στο Μόναχο. Η πρώτη λαμπαδιδρομία γίνεται εκεί. Και έχει καταντήσει ένα κουρέλι. Όσες προσπάθειες κάναμε να την κατοχυρώσουμε με πρωτόκολλο δεν έγινε. Πέτυχαν πλην μιας της εποχής της δικής μας. Ως προς την ανάμειξη, το Λιλεχάμερ είχε σκοπό να κάνει δική του Φλόγα. Φανταστείτε, θα κάνει το Λιλεχάμερ κλειστούς Ολυμπιακούς, χειμερινούς Ολυμπιακούς και ήθελε Φλόγα δική του. Κάναμε φασαρία, ήθελε νυχτή Φλόγα. Οι άλλοι πουλάγανε το χιλιόμετρο και τη Φλόγα. 3.000 δολάρια στην Αμερική. Έχει εξευτελιστεί το γεγονός. Η Ελλάδα δεν παρουσιάζει καμία αντίσταση σε όλα αυτά. Θα σας πω και το τελευταίο. Ζούμε τέτοια
ας το πω μετά τους Ολυμπιακούς του 4, θα πω και μια λέξη για αυτούς, που θα έπρεπε πάρα πολύ έτσι, γιατί άρεσαν οι Ολυμπιακοί του 4, θεωρήθηκαν εξαιρετικά επιτυχημένοι. Εμείς είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει αυτή τη στιγμή ούτε ένα θάνατο στη ΔΟΕ. Μα είναι δυνατόν. Είχαμε δύο και δεν έχουμε κανέναν. Δεν έχουμε και από δική μας ευθύνη, δεν θα μπω σε αυτό το θέμα. Θα το λύσουν οι αρμόδιοι. Δεν έχουμε έναν αθάνατο, η μόνη χώρα στη γη που θα έπρεπε να έχουμε μια αντιπροσωπεία θανάτων εκεί. Όταν λέω αθάνατος, εννοώ τα μέλη της ΔΟΕ που έχουν πήγει συνήθειες όλα, τα περισσότερα. Εγώ τους λέω αθανάτους γιατί έτσι λέει η διεθνής κοινότητα. Σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε. Δεν παρέχει ιστορία ο Έλληνας αθάνατος. Έχουμε ανθρώπους που έχουν άλλες ιδιότητες. Πρόεδρος της ΔΟΑ, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Γιατί αυτό? Πώς είναι δυνατόν αντί να αυξάνουμε τον αριθμό των ατρονελατών? Έχουμε απεμπολίσει πολύ μεγάλα δικαιώματα της χώρας στα ζητήματα αυτά. Και θέλω να κλείσω. Κοιτάξτε, όλα μένουν όχι μόνο από, από την αλήθεια του σαν γεγονότα, αλλά και από την συνδρομή της τέχνης. Το Λαμπράκι τον ύμνησαν μεγάλοι Έλληνες, τρεις στίχους θα διαβάσω, που δεν είναι για το Λαμπράκι, αλλά που ό,τι του θάματος έγιναν σε ένα σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Λαμπράκης πολύ κοντά, στην απεργία τη γνωστή των καπνεργατών το 1936 στη Θεσσαλονίκη, η περίφημη απεργία όπου μια μάνα οδύρεται και κλαίει και εμάσει μπροστά στο σκοτωμένο του παλικάρι, εμπνέεται ο Ρίτσος το ίδιο βράδυ και γράφει το θρηλυκό επιτάφιο, από τον οποίο οι στίχοι, αν τους διαβάσει κανείς, όλοι σχεδόν, είναι σαν να βλέπει το Λαμπράκι τη ζωή του. Αργότερα όλοι νομίζαμε ότι αυτό το ποίημα, στο πω έτσι, γράφτηκε για τον Γρηγόρη Λαμπάκη. Τρεις στίχους λοιπόν. Μάιος το ένα, Μάιος και τ' άλλο. Με ένα μαγιού μου μίσεψες. Με ένα μαγιού σε χάνω. Άνοιξη γε που αγάπαγες και ανέβες επάνω. Στο λιακωγό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις, άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Και μου ιστορούσες με φωνή γλυκιά, ζεστή και αντρίκια, τόσα όσα μύτε του γυαλού δεν φτάνουν τα χαλίκια. Και μου λες γε, πως όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβήστης και έσβησε το φέγγος και η φωτιά μας. Σας ευχαριστώ. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου για την πρωτοβουλία και στους εξιδήμους και στους δημάρχους τους για το γεγονός ότι διοργανώνεται αυτό το συνέδριο με θέμα την ειρήνη σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία που η ειρήνη κινδυνεύει σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή και έχουμε τα δραματικά γεγονότα της Συρίας με όλες τους τις συνέπειες. Εμένα η σχέση μου με τον Γρηγόρη, στον οποίο θέλω να αναφερθώ προσωπικά, είναι πλέον οικογενειακή. Είναι γνωστό ότι ο πατέρας μου ήταν ένας από τους δημοσιογράφους που διερεύνησαν το έγκλημα της Θεσσαλονίκης, που τη δολοφονία δηλαδή του πατέρα του Γρηγόρη, του Γρηγόρη Λαμπράκη, του βουλευτή του συνεργαζόμενου με την ΕΔΑ. Και βέβαια μετά ο πατέρας μου ήταν κοντά του στην πρώτη εκείνη πορεία ειρήνης που απαγορεύθηκε και κατάφεραν τότε με διάφορα που δεν θέλω να σας απασχολήσω ευτράπελα να φτάσουν ως τον Τύμβο με διάφορα ευτράπελα με την αστυνομία. Μετά τη δολοφονία έγιναν και άλλες πορείες ειρήνης και σε μία από αυτές έχω μία φωτογραφία, είμαι πολύ μικρή και με έχουν πάρει μαζί τους, δεν περπάτησα βέβαια όλα τα χιλιόμετρα, αλλά είχα συμμετοχή σε αυτό το κίνημα και προσωπική και γι' αυτό συγκινούμε πάντα. Αργότερα βέβαια έγινα δημοσιογράφος και βρέθηκα σε πολλά πολεμικά μέτωπα. Και αυτό το οποίο με συγκλώνιζε πάντα ήταν το γεγονός ότι δεν είχε καθόλου αξία η ανθρώπινη ζωή. Και αυτό που με συγκλονίζει και σήμερα είναι ότι σήμερα, στον 21ο αιώνα, με τόσα που έχουν κατακτηθεί, να βλέπουμε τις ανθρώπινες ζωές να χάνονται με αυτόν τον τρόπο και να μην συγκινείται κανείς. Θα τελειώσω ενθυμούμενη ένα περιστατικό. Ήμουνα μια φορά σε ένα πολεμικό μέτωπο, άργησα να γυρίσω. Είχα υποστεί ένα μεγάλο σοκ νωρίτερα στη Σαχάρα, στον πόλεμο με το Πολυσάριο, που μέσα στην έρημο οι αντάρτες προχωρούσαν
και υπήρχαν τα πολυβόλα, αυτοί δεν είχαν όπλα σπουδαία και τους σκότωναν κατά σειρές και κάποια στιγμή όταν αποφάσιζαν ότι είχαν σκοτωθεί αρκετά έκαναν πίσω και κάποια φορά δεν είχε πολλούς νεκρούς. Πλην όμως εγώ καθυστέρησα να γυρίσω σε σημείο που υπήρχε τηλέφωνο, παίρνω τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα και μου λέει έχουμε κλείσει. Του λέω έχουμε κλείσει, μα δεν σου έχω δώσει το ρεπορτάζ. Μου λέει δεν μου λέει Σοφία πόσοι νεκροί. Του λέω δεν είχε σήμερα 5-10. Καλά μου λέει πρόσθεσέ τους στους αυριανούς. Ήταν η βεβαιότητα του θανάτου της επόμενης ημέρας που βγήκε μέσα από αυτό το ρεπορτάζ. Έμεινα με το τηλέφωνο μετέωρο, ούτε τον χαιρέτησα. Εύχομαι καλή επιτυχία και πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας. Ξεκινούμε με το πρόγραμμά μας, το οποίο έχει δύο βασικές ενότητες το πρωί. Η προσπάθειά μας είναι να αναδείξουμε τι έχει κάνει η ανθρωπότητα στο παρελθόν και τι σήμερα, ώστε να προστατέψει την ειρήνη, το αγαθό για όλους μας. Θα παρακαλέσω την κυρία Πέλα Κουρδάκη, αρχαιολόγο, εκπρόσωπο του Ιδρύματος Οκτώ Ήχος, από την από το Λουξεμβούργο, όλο το μπερδεύω με τις Βρυξέλλες, την έδρα του Ιδρύματος. Σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Η ομιλία σας βλέπω αναρτημένη, μια χαρά είμαστε. Ωραία. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω, κύριε Υπουργή, κύριε Δήμαρχη, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Λαμπράκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τους θεσμούς της Αφικτιονίας και των Ολυμπιακών Αγώνων και πώς αυτοί βοήθησαν στη θεμελίωση και την προάσπιση της ειρήνης στο πέρασμα του χρόνου με έμφαση την αρχαιότητα. Λοιπόν, οι Έλληνες λάτρευαν την ειρήνη σαν θεά και οι Αφικτιονίες και οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν τα μέσα για την προάσπιση και της εξασφάλισή της. Στην κλασική αγιογραφία συναντάμε συχνά την ειρήνη να απεικονίζεται ως θεότητα της εποχής Άνοιξης, ειρήνη, εαρινός και μάλιστα να συντροφεύεται με τις δύο αδελφές της, τις Ώρες, την Ευνομία και τη Δικαιοσύνη. Η ευνομία και η δικαιοσύνη είναι απαραίτητες για την ύπαρξη και την επιβίωση της ειρήνης. Το 375 π.Χ. οι Αθηναίοι εγκαθιδρύουν τη λατρεία για την ειρήνη και το 371 αναγείρουν το πρώτο αναθηματικό άγαλμα προς τιμή της στην αγορά των Αθηνών. Το άγαλμα αυτό, το οποίο το φιλοτέχνησε ο γλύπτης Κηφισόδοτος, έχει χαθεί. Εδώ έχουμε ένα ρωμαϊκό αντίγραφό του. Η ειρήνη κρατάει στην αγκαλιά της τον Πλούτο, θεό της Αυθονίας και γιο της Δήμητρας. Επίσης η ειρήνη έχει μυθεί από ιστορικούς, ποιητές, φιλόσοφους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Αριστοφάνης την εξημεί ως πλουτοφόρο, ο Ευρυπίδης ως πρώτη θεά ανάμεσα στους μακάριους στην ομορφιά και ο Ηρόδοτος έχει γράψει το πολύ χαρακτηριστικό «Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος να προτιμάει τον πόλεμο από την ειρήνη, επειδή στον πόλεμο οι γονείς θάβουν τα παιδιά, ενώ στην ειρήνη τα παιδιά θάβουν τους γονείς». Λοιπόν, τώρα ας περάσουμε στις Αφικτιονίες, οι οποίοι μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός σύνδεσμος ανάμεσα στις πόλεις. Τα κοινά στοιχεία και των δυο θεσμών είναι η συνειδητοποίηση της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας, τα οποία θεμελιώνονται στη λατρεία των κοινών θεών, στην ίδια γλώσσα, στην επιθυμία βέβαια για την ειρήνη λοιπόν, και αποτελούν θεσμοί οι οποίοι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα στην ανθρωπότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός ΟΗΕ είναι μια μικρογραφία των Αφικτιονιών και έχει χαρακτηριστεί ως σύγχρονη Αφικτιονία, ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν παγκόσμια εμβέλεια.
Τώρα, οι Αμφικτιονίες ιδρύθηκαν μετά από τον Τροϊκό Πόλεμο ως μια θρησκευτική οργάνωση ανάμεσα σε φυλές, η οποία είχε θρησκευτικό χαρακτήρα και είχαν οργανωθεί με βάση κάποιο ιερό. Ο στόχος τους ήταν να προστατεύουν το ιερό και τους θησαυρούς τους. Βαθμιαία βέβαια απέκτησαν σημαντική πολιτική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλές αμφικτιονίες στον ελληνικό χώρο και μάλιστα συντονίστηκαν για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών και των Πυθικών Αγώνων. Εδώ έχουμε μία στήλη μαρμάρινη από την Αίγινα που αναγράφεται ένας αμφικτιονικός νόμος των Δελφών και χρονολογείται στον 4ο αιώνα. Ο Στράβων, αυτός ο αρχαίος γεωγράφος και ιστορικός, αναφέρεται σε μία πρώιμη αμφικτιονία η οποία βρίσκεται στην Καλαβρία. Η Καλαβρία ήταν ένα νησί κοντά στην ακτή της Τριζίνας και μάλιστα κάποια χρονική περίοδο από το 680 ως το 650 αναφέρεται στις ιστορικές πηγές με το όνομα Ειρήνη. Η πιο σημαντική δελφική αμφικτιονία ήταν το Δελφών, η οποία οργανώθηκε για να προστατεύσει το ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Οι Δελφοί, λόγω και του γοήτρου του ιερού, αλλά και του μαντίου των Δελφών, στη συνέχεια αποκτούν όχι μόνο θρησκευτική δύναμη, αλλά και πολιτική. Η δύναμη της δελφικής αμφικτιονίας παραδίδεται σε εμάς μέσω των αναρρύθμιτων αφιερωμάτων τόσο στο μαντίο όσο και στο ιερό, την ανασύσταση των πίθιων αγώνων που ήταν αθλητικοί αγώνες, οι οποίοι είχαν οργανωθεί κατά τα πρότυπα των πυθικών αγώνων και στη διάρκεια τους υπήρχε η ιερή αγιεχηρία. Και οι Δελφοί βέβαια είναι γνωστοί ως ο φαλός της γης, στοιχείο που τεκμηριώνει την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική του δύναμη σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μπρούτζινο άγαλμα που είναι ο οδηγός μιας αρματοδρομίας στους πυθικούς αγώνες και δεξιά ένα μετάλλιο όπου απεικονίζεται ο Απόλλωνας που σκοτώνει τον Πίθωνα. Τα χαρακτηριστικά της δελφικής αμφικτιονίας ήταν βέβαια ο θρησκευτικός τους χαρακτήρας, η διασφάλιση της ειρήνης, αλλά και η δύναμη που είχαν να ανακοινώνουν τιμωρίες στους παραβάτες. Οι τιμωρίες κυμαίνονταν από πρόστιμα ως τη διεξαγωγή ιερών πολέμων. Αλλά δυστυχώς όμως η δελφική αμφικτιονία δεν μπόρεσε να εμποδίσει τη διαμάχη μεταξύ των μελών της για την κυριαρχία του ιερού της. Εδώ είναι ένα στατήρας, ένα νόμισμα της εποχής εκείνης, όπου απεικονίζεται από τη μία πλευρά το κεφάλι της Δήμητρας και από την άλλη ο Απόλλωνας που κάθεται στον ομφαλό της γης και κουμπάει σε μία κιθάρα. Τώρα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν μία σειρά από Ολυμπιακά αγωνίσματα ανάμεσα στους αντιπροσώπους των πόλεων κρατών, όπως όλοι μας ξέρουμε, και ήταν περισσότερο μία θρησκευτική γιορτή παρά μία αθλητική διοργάνωση. Ξεκίνησαν το 776 π.Χ. και σταμάτησαν το 393 μετά Χριστόν, μετά από απαγόρευση του Θεοδόσιου, επειδή τους θεώρησε ιδωλολατρικούς. Και στο διάστημα αυτών των 1169 χρόνων, που ήταν και η διάρκεια τους, διοργανώθηκαν 293 Ολυμπιάδες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ολυμπιάδα ήταν και μία μονάδα μέτρησης του χρόνου στην αρχαιότητα. Τώρα βέβαια όλοι μας γνωρίζουμε και είναι περιττό να επεκταθώ περισσότερο στη μεγάλη επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων στην κοινωνία, στην παιδεία, στην πολιτική και στις τέχνες. Έχουμε μία απεικόνιση από έναν αγώνα δρόμου. Τώρα, ποιες ήταν οι απαρχές των Ολυμπιακών Αγώνων. Η απαρχή των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν κάποιες θρησκευτικές, τελετουργικές πρακτικές ή είχαν κοσμική προέλευση. Οι μελετητές σήμερα πια συμφωνούν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατάγονται από τα ταφικά έθιμα και τις τελετές που γινόταν στη μνήμη των σημαντικών ηρώων και των νεκρών βασιλιάδων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκεται στους θεματικούς αγώνες που οργάνωσε ο Αχιλλέας προς μνήμη του νεκρού
Πάτροκλου και περιγράφονται στη ραψοδία Ψή της Ιλιάδας, Άθλα επί Πατρόκλο. Βέβαια, κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι η καταγωγή τους βρίσκεται σε σκηνές κυνηγιού που είχαν λειτουργικό χαρακτήρα, όπως ήταν τα ταυροκαθάψια στη Μινωική Κρήτη ή ακόμα και στην προετοιμασία της εκπαίδευσης των οπλιτών για τον πόλεμο. Έχουμε την απεικόνηση του κρατήρα του Φρανσουά που έχει σημαντικές σκηνές πρώιμων διοργανώσεων τελετουργικών. Εδώ έχουμε μία λεπτομέρεια από την αρματοδρομία που οργάνωσε ο Αχιλλέας προς μνήμη του φίλου του Πάτροκλου. Και εδώ έχουμε μία απεικόνηση από ένα αλλοαγείο και είναι χαρακτηριστική η απεικόνηση των θεατών που επιφυμούν τους αγώνες. Ωστόσο όμως, οι Έλληνες στην ελληνιστική και στη ρωμαϊκή περίοδο συνέβηαν τους Ολυμπιακούς αγώνες με δύο γεγονότα. Το ένα είναι ο χρησμός, ένας χρησμός από τους Δελφούς, τον οποίο μας τον παραδίδει ο Παυσανίας στο έργο του Ελλάδος Περιήγησης, όπου αναφέρει ότι ο Ήφητος, ο βασιλιάς της Ήλιδας, ρώτησε την Πυθία πώς οι Έλληνες θα μπορούσαν να απαλλαγούν από τις καταστροφές που κατάρτισαν τότε τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Η Πυθία τους είπε ότι πρέπει να οργανώσουν αγώνες. Και έτσι οργανώθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Επίσης ο Παυσανίας αναφέρει ότι ανάμεσα στα αγάλματα τα αφιερωματικά στο ναό του Δία στην Ολυμπία υπάρχει το άγαλμα του Ήφητου, του βασιλιά της Ήλιδας, ο οποίος στεφανώνεται από μία γυναίκα, την Εκεχηρία. Και βέβαια αυτό μας το διασώζει ένα επίγραμμα που υπάρχει στη βάση του αγάλματος. Το μαντίο των αδελφών, η Πυθία. Το δεύτερο γεγονός το οποίο αναφέρθηκα πριν ήταν ότι αμέσως μετά την καθιέρωση των Ολυμπιακών αγώνων οι βασιλιάδες της Ήλιδας, ο Ήφητος, ο βασιλιάς της Πίσας, αυτή ήταν μια μικρή πόλη κοντά στο αρχαίο ιερό της Ολυμπίας, ο Κλεοσθένης, και ο νομοθέτης Λυκούργος από τη Σπάρτη, συμφώνησαν να καθιδρύσουν την ιερή ανακοχή και να επιβάλλουν το σταματημό των εχθροπραξιών. Αποφάσισαν δηλαδή να υπάρχει η γνωστή σε όλους μας Εκεχηρία. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι τιμόμενοι θεοί ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια των αθλητικών αγώνων και ευχαριστιόταν με την άμυλα ανάμεσα στους αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονταν πρώτα για τους θεούς, μετά για την πόλη που τους φιλοξενούσε και στη συνέχεια για τους εαυτούς τους. Ο Πίνδαρος πολύ χαρακτηριστικά γράφει ότι από τους θεούς πηγάζουν όλες οι αρετές για τους θνητούς. Οι θεοί πρικίζουν τους ανθρώπους με τη δύναμη των χεριών τους και αυτοί είναι που τους δίνουν τη χάρη και τη σοφία. Οι Ολυμπιακοί αγώνες επίσης διεξαγόταν στο πλαίσιο θρησκευτικών εκδηλώσεων στα ιερά, όπως ήταν οι θυσίες, οι σπονδές, οι ύμνοι. Στην απεικόνηση αυτή έχουμε τον νικητή μιας αρματοδρομίας να προετοιμάζεται να ανάψει τη φλόγα, την ιερή φλόγα στο βωμό. Άλλη μία απόδειξη της προστασίας και της παρουσίας των θεών. Η Εκεχηρία στην ελληνική μυθολογία ήταν η προσωποποίηση της ανακοχής και της προσωρινής ανάπλας των εχθροπραξιών. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν δύο Εκεχηρίες. Η μία είναι η ανακοχή και η δεύτερη είναι η ιερή ανακοχή. Υπάρχει αυτή η διάκριση, η ιερή ανακοχή ή η ιερομηνία, η οποία εδραζόταν σε διάφορους λόγους, όπως είναι η συλλογή των νεκρών κατά τη διάρκεια μίας μάχης ή η Ολυμπιακή
ανακοχή η προσωρινή ανάπαυλα για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, την οποία την παρατηρούμε όχι μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά σε όλα τα πανελλήνια αγωνίσματα της αρχαιότητας, όπως τα Πίθια, τα Ίσθμια και τα Νέμεα. Μία απεικόνηση του ιερού της Ολυμπίας. Τώρα, ποια ήταν η διαδικασία για την ανακοχή? Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, οι τρεις δρομείς ξεκινούσαν από την Ήλιδα, ονομαζόταν σπονδοφόροι και πήγαιναν ως αντιπρόσωποι στις πόλεις που θα συμμετείχαν στους αγώνες για να τους ανακοινώσουν την εκεχηρία. Η εκεχηρία διαρκούσε από έναν έως τρεις μήνες, η όρη της. Όλες οι εχθροπραξίες σταματούσαν και το κράτος της Ήλιδας ήταν ουδέτερο και προσβάσιμο σε όλους. Οι αθλητές και οι επισκέπτες μπορούσαν να ταξιδέψουν με ασφάλεια από την περιοχή τους προς την Ολυμπία, περνώντας μέσα από περιοχές όπου υπήρχαν εχθροπραξίες, τα όπλα και ο στρατός απαγορευόταν στην περιοχή της Ήλιδας και επίσης η θανατική ποινή αναστελόταν. Ωστόσο, υπάρχουν 1 με 2 αναφορές σε διακοπή της ιερής εκεχηρίας. Γεγονός που φανερώνει ότι την εκεχηρία την σεβόταν και την τιμούσαν. Ο Θουκυδίδης, στη μία περίπτωση, αναφέρει ότι οι Σπαρτιάτες απογορεύτηκαν να συμμετάσχουν στους αγώνες και τους έβαλαν ένα πρόστιμο 2.000 μνών επειδή παρεβίασαν την εκεχηρία και εισέβαλαν στο Λέπρεο. Οι Σπαρτιάτες βέβαια υποστήριξαν ότι δεν είχε ακόμα ξεκινήσει η εκεχηρία. Και το 362 οι κάτοικοι της Ήλιδας πολέμησαν ενάντια στους κατοίκους της Πίσας μέσα στο ιερό. Αυτά ήταν 2 παραδείγματα παρεβίαση της εκεχηρίας από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχουμε μια πολύ ωραία απεικόνηση του στεφανώματος ενός αθλητή από το ζωγράφο Επίκτητο και τελειώνοντας θέλω να συνοψίσω στις σχέσεις που υπήρχαν ανάμεσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στις αφικτιονίες, οι οποίες εδράζονται στην ειρήνη και στην κοινή καταγωγή, κοινή γλώσσα και κοινή λατρεία των θεών ανάμεσα στους Έλληνες και επίσης στη διοργάνωση, πέρα από των Ολυμπιακών Αγώνων, των Πυθικών Αγώνων, των Αγώνων στα Ίσθμια και των Αγώνων της Νεμαίας, οι οποίοι ακολούθησαν τη δομή των Ολυμπιακών Αγώνων. Και βέβαια και σε αυτούς υπήρξε εκεχηρία. Και έχουμε ένα χάρτη ολόκληρου του αρχαίου κόσμου την περίοδο αυτή. Είμαστε γύρω στον 8ο με 6ο αιώνα, όπου φαίνεται η εξάπλωση των αγώνων στην Μεσόγειο θάλασσα και στον Εύξηνο Πόντο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Γρηγόρης Λαβράκης, τον πρόεδρό του και όλους τους διοργανωτές που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ κοντά σας. Είναι λίγο δύσκολο μετά τον αγαπημένο μου φίλο τον Γιώργο Τολιάνη να μιλήσω και να πω κάποιες σκέψεις για τη συμβολή του αθλητικού κινήματος, του Ολυμπιακού κινήματος στην παγκόσμια ειρήνη, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω και μάλιστα σύντομα, κύριε Λαβραντίνη. 53 χρόνια πέρασαν από την αποφράδα εκείνη μέρα που είδα τη μητέρα μου στα σκαλιά του σπιτιού μας, σε ένα χωριό του νομού Ημαθίας, να κλαίει και ανησυχώντας τη ρώτησα: «Τι συνέβη?» «Σκότωσαν το Λαμπράκι, παιδί μου», η απάντησή της. Τόσα χρόνια μετά, σε μια περίοδο που σε όλον τον κόσμο υπάρχει μια παγκόσμια κρίση αξιών και ιδεωδών,
Λόγω της κρίσης που περνάει η χώρα μας και τις πολύ δύσκολες στιγμές που συνεπάγεται για τους πολίτες και που αναζητούμε νέα ανάταση για το λαό, η μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη είναι για εμάς πηγή έμπνευσης και δύναμης. Η ελληνική κοινωνία προσπαθεί με κόπο να επουλώσει τις πληγές καθημερινά, ενώ στην ευρύτερη περιοχή η ειρήνη ματώνει σε πολλές χώρες. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης έγινε παγκόσμιο σύμβολο γιατί στο πρόσωπό του υπάρχει αγωνιστική, αθλητική καταξίωση με τον καθημερινό του αγώνα για την προάσπιση των ανθρωπίνων ιδεωδών, της αξιοπρέπειας και της αγωνιστικότητας για ένα καλύτερο μέλλον και εκφράζει το τρίπτυχο «εφαγωνίζεστε, διεκδικήν, δημιουργήν». Η εικόνα ενός Βαλκανιονίκη στους αθλητικούς στίβους, η ηγετική μορφή του κινήματος ειρήνης, πεζοπόρος του μαραθώνα στην πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης, κρατώντας ένα πανό που έγραφε «Ελλάς» από τη μία πλευρά, «Γκρίς» από την άλλη, θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας με ανεξίκλα χρώματα. Σαν Βαλκανιονίκη στο στίβο και εγώ θα προσπαθήσω να αναφέρω τη σημασία των δικών μας αθλητικών αγώνων στο πλησίασμα των λαών μεταξύ τους από τα καθημερινά απλά πράγματα ως εκείνα που η ψυχή και ο νους θέλουν να εμπνέουν και να εμπνέονται. Ιδανικά που ανεβάζουν επίπεδα στη ζωή των ανθρώπων και αξίες πανανθρώπινες εμφανίζονται και λειτουργούν. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να μοιραστώ μαζί σας ένα πραγματικό γεγονός που βίωσα προσωπικά και αντανακλά και την φιλοσοφία των απόψεων του Βαλκανιονίκη Λαμπράκη. Το 1974 και λίγο πριν από τους Βαλκανικούς Αγώνες στίβου ανδρών γυναικών που διεξήχθησαν στη Σόφια της Βουλγαρίας, η Εθνική Ομάδα Στίβου της Ελλάδας ήταν συγκεντρωμένη στην Αθήνα για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας και την αναχώρηση για τη Σόφια, όπου θα συμμετείχαμε με αξιώσεις για αρκετά βαλκανικά μετάλλια. Λίγες μέρες πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων και την αναχώρησή μας, έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Να σημειώσουμε εδώ ότι τότε η Εθνική Ομάδα Στίβου της Ελλάδας είχε στους κόλπους της και τους Κύπριους αθλητές. Αργότερα δημιουργήθηκε ξεχωριστή ομοσπονδία Στίβου στην Κύπρο. Το κλίμα λόγω των γεγονότων ήταν βαρύ στην ομάδα, αλλά τελικά, αφού αποφασίστηκε από τους αρμόδιους ότι πρέπει να συμμετάσχουμε στους αγώνες, αν και προσωρινά είχε εκφραστεί άποψη να μην λάβουμε μέρος, ταξιδέψαμε για τη Σόφια. Στο ξενοδοχείο που καταλήσαμε διέμενε και η τουρκική ομάδα στίβου. Όπως καταλαβαίνετε, αρχικά υπήρχε μια περίεργη διάθεση, ψυχρή και λίγο εχθρική ανάμεσά μας. Όταν όμως συναντηθήκαμε στο λόμπι του ξενοδοχείου μαζί με άλλους Βαλκάνιους αθλητές και αρχίσαμε να συζητάμε για διάφορα αθλητικά θέματα και γεγονότα και συγκεκριμένα για τους αγώνες που θα ακολουθούσαν την επόμενη μέρα, ο πάγος έσπασε μεταξύ μας και μπορέσαμε να συζητήσουμε τις τρέχουσες πολιτικές καταστάσεις που βιώναμε αμφότεροι. Εμείς οι αθλητές και οι προπονητές, μακριά από τα σκοτεινά γραφεία κάποιων πολιτικών και στρατιωτικών που έπαιρναν εχθρικές αποφάσεις, συμφωνούσαμε ότι οι δύο λαοί επιθυμούμε καλή γειτονία, συμφιλίωση, συνεργασία, εμπορικές σχέσεις, αρμονία στις μεταξύ μας σχέσεις, ειρήνη, δηλαδή άλλα πράγματα θέλουν οι λαοί και άλλα κάποιες κυβερνήσεις με επιθετικούς σκοπούς στα σχέδιά τους. Στο σημείο αυτό θα επιχειρήσω να αναφερθώ διαχρονικά στις ιδέες του «Εφαγωνίζεστε» και του «Πνεύματος Ειρήνης» στις Ολυμπιάδες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Είναι σε όλους γνωστό, το είπαμε εξάλλου και προηγουμένως, ότι στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες έπαυαν οι εχθροπραξίες μεταξύ των κρατών πόλεων, όταν μάλιστα η πολεμική τέχνη ήταν ένα στοιχείο της καθημερινότητάς τους. Δυστυχώς, μετά την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, στον τομέα αυτό δεν μπορούμε να αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι. Σχεδόν ποτέ ο πλανήτης κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων γνώρισε ειρήνη διατοπικά. Αντίθετα, και σε χώρες που μετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες σημειώνονται εχθροπραξίες. Επίσης, σε μερικές Ολυμπιάδες, ακόμα και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους, σημειώθηκαν τρομοκρατικές ενέργειες. Ένα άλλο μελανό σημείο είναι ότι για ποικίλους λόγους, καθώς και ολόκληρες χώρες ή αθλήματα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στους αγώνες, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου πλήττει το πνεύμα του ολυμπισμού και φαλκιδεύει την αξία των απονεμωμένων διακρίσεων.
Θεωρώ αδιανόητο στη σημερινή σύγχρονη τεχνολογική εποχή αυτές οι καταστάσεις να μην έχουν επιληθεί αρκετά έγκαιρα. Εκτιμώ ότι τουλάχιστον 3 μήνες πριν την έναρξη των αγώνων και 3 μήνες μετά θα πρέπει να μην σημειώνονται εχθροπραξίες, αποκλεισμοί και κάθε άλλου είδους ενέργειες που αντιβαίνουν στα Ολυμπιακά ιδεώδη. Ο ΙΕ και διάφοροι θεσμοί που προωθούν την παγκόσμια ειρήνη θα πρέπει να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση, δηλαδή από τους αθλητές, προπονητές, σωματεία, ομοσπονδίες, Ολυμπιακές Επιτροπές των χωρών, ώστε να γιγαντωθεί ένα αθλητικό ειρηνικό κίνημα, οι ρίζες του οποίου θα διεισδύσουν και θα αγκαλιάσουν τα παραπάνω θεσμικά όργανα, και ως πρώτο βήμα προτείνω να αναλυφθεί από την πλευρά της Ελλάδος η πρωτοβουλία, ώστε από τους επόμενους κιόλας χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το παγκόσμιο και πασίγνωστο σύμβολο ειρήνης που κρατούσε ο Λαμπράκης στη μαραθώνια πορεία ειρήνης να μπει δίπλα και εισάξια στα 3 Ολυμπιακά σύμβολα, δηλαδή τους Ολυμπιακούς Κύκλους, τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο και τον Ολυμπιακό Ύμνο με τα οποία αρχίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σας ευχαριστώ. Κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, για την πρόσκληση εκ μέρους της εφορίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η έννοια, θα μιλήσω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την ειρήνη. Η έννοια της ειρήνης καταρχάς είναι μια προσωπική κοινωτική υπόθεση. Συνθέεται με την προαίρεση να ζήσει κανείς ένα πνεύμα ειρήνης μέσω της επιβίωσης, της απομάκρυσης κάθε μορφής βίας, της περιφρόνησης των διακρίσεων και των αδικιών, σεβόμενη την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα και την προσωπική ελευθερία του ατόμου. Δεύτερον, η έννοια της ειρήνης συνδέεται συνήθως με τη μη ύπαρξη πολέμου, με μια συμφωνία συνεννόησης που αποβλέπει στην πρόοδο των εμπλεκόμενων πλευρών και αποτελεί μια πολιτιακή, θεσμική και κοινωνική υπόθεση. Τέλος, η υπόθεση της ειρήνης πιστεύω ότι είναι μια ατομική υποκειμενική κατάσταση πνευματικής και ψυχολογικής γαλήνης και ηρεμίας που δεν διαταράσσεται από καμία ανησυχία. Κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το κοινωνικο-ιδεολογικό και πολιτιστικό του περιβάλλον, αλλά και του ψυχολογικού τύπου ιδιοσυγκρασία του, προσδίδει μια ποιοτική προτεραιότητα στη μία ή άλλη μορφή ειρήνης. Βεβαίως, κάθε μία από τις παραπάνω μορφές ειρήνης προϋποθέτει μία ποικιλία εκπαιδευτικών μορφωτικών μεθόδων δράσης. Οφείλουμε λοιπόν να αναρωτηθούμε ποιες μορφές ειρήνης θα μπορούσε συμπληρωματικά με την πολιτική, στην πολιτική να προωθήσει ο αθλητισμός και το Ολυμπιακό κίνημα. Μία από τις παλιότερες ιστορικές αναφορές, όπως ακούσαμε και από τους προηγούμενους ομιλητές, είναι η θεσμοθέτηση της Ολυμπιακής Εκεχηρίας ως συμφωνίας μεταξύ κυρίαρχων πόλεων της Πελοποννήσου στην αρχαία Ελλάδα. Ο θεσμός που καθιερώθηκε σύμφωνα με τη θεϊκή επιταγή του Απόλλωνα θα βοηθούσε τους κατοίκους της περιοχής να ξεφύγουν από τους λοιμούς και τους εμφύλιους πολέμους. Η ιδέα της θεσμοθέτησης της Ολυμπιακής Εκεχηρίας ήταν προφητική ως μέσο ανάπτυξης, προόδου και πνευματικής ανάτασης. Η πράξη αυτή, η σύμβαση, η συμφωνία μεταξύ των πόλεων που καταγράφηκε πάνω σε ένα αθλητικό δίσκο, στο δίσκο του Υφήτου, αποτελούσε πηγή δικαίου καθώς θέσπιζε κανόνες, τους οποίους τα συμβαλόμενα μέρη αναλάμβαναν την υποχρέωση να ακολουθήσουν. Στην εποχή μας, τη συμφωνία αυτή θα τη χαρακτηρίζαμε ως μία διεθνή συμφωνία συνεννόησης συνδεόμενη άμεσα με την διεξαγωγή του αθλητικού πολιτιστικού εγχειρήματος των Ολυμπιακών Αγώνων. Η καθιέρωση της Ολυμπιακής Εκεχηρίας συνέτεινε οι αγώνες να αποκτήσουν πανπελοποννησιακό χαρακτήρα, όπως επισημαίνει ο Πλούταρχος, δε η ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχηρίας είναι επινόηση ανθρώπου, πράου και οικείου προς την ειρήνη. Η Εκεχηρία λοιπόν παρουσιάζεται ως μία πορεία προς την ειρήνη και θα έλεγα, θα συμπλήρωνα, ως μία
εκπαιδευτική διαδικασία και λιγότερο ως μία πολιτική πράξη. Σε πρακτικό επίπεδο, κάθε 4 χρόνια η ευκαιρία αυτή ήταν μοναδική για να συζητήσουν οι θεωρίες, οι επιλεγμένοι των πόλεων, οι αντιπροσωπείες δηλαδή μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο δήλωναν την προαίρεσή τους για συμφιλίωση και την επιθυμία τους να απομακρυνθούν από κάθε μορφή βίας, σεβόμενοι την ελευθερία, την αξιοπρέπεια των άλλων πολιτών αλλά και των θεωριών, των αντιπροσωπιών. Η εκεχηρία λοιπόν που αποτελούσε μέσα στον χρόνο μια περίοδο ανάπαυλας και ειρηνικής προσέγγισης γίνεται σύμβολο αναζήτησης για όλους τους ανθρώπους με καλή θέληση για μια συνεχή και διαρκή ειρήνη. Σε συνδυασμό με τη γιορτή των Ολυμπιακών Αγώνων καθιερώνεται ως μια εκπαιδευτική διαδικασία διαλογικής αναζήτησης και επίλυσης των διαφορών. Ο διάλογος και η συνύπαρξη, οι κοινές βιωματικές εμπειρίες ενισχύουν την προσωπική και γενική εμπιστοσύνη μεταξύ των θεωριών, στοιχεία βεβαίως που έχουμε και στη δημιουργία δημοκρατικής συνείδησης. Έτσι ο θεσμός αυτός καλλιεργεί τον αμοιβαίο σεβασμό αλλά και τις δημοκρατικές συνειδήσεις. Γι' αυτό η εκεχηρία γίνεται τελικά μορφή ειρήνης για τους αρχαίους Έλληνες, όπως επισήμανε ο καθηγητής Νησιώτης, και οι γυμνικοί αγώνες σχολείου δημοκρατίας, όπως έχει γράψει πρόσφατα ο Στέφαν Μίλλερ. Η αμφίδρομη αυτή σχέση μεταξύ αθλητισμού και ειρήνης υπήρξε μία από τις αιτίες της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η επαναφορά των Ολυμπιακών Αγώνων, ο συστατικό στοιχείο του ανθρωπισμού και του διαφροντισμού στην Ευρώπη, περιλαμβάνει τις ιδεολογικές αποχρώσεις της κλασικής παιδείας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικοδόμησης μιας ειρηνικής παγκόσμιας κοινότητας, θεμελιωμένη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια πέρα από κάθε διάκριση. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες απευθύνονται στο συναισθηματισμό και τη λογική του ανθρώπου, αναζητώντας την ιδανική ισορροπία μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό, ο Κουμπερτέν πίστευε, ο ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων, πίστευε ότι οι άμεσες επιπτώσεις των αθλητικών συναντήσεων είναι ισχυρότερες από την ορθολογιστική ουσία των πολιτικών συμβάσεων. Ο ίδιος επιδοκίμαζε δημοσίως τις απόψεις των ειρηνιστών στη Γαλλία και για τον λόγο αυτό έθεσε και ως επίτιμο πρόεδρος στο Ιδρυτικό Συνέδριο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής τον Βαρόνο Ντε Κουρσέλ, ο οποίος με τη σειρά του σε αυτό το πρώτο Διεθνές Ολυμπιακό Συνέδριο χαρακτήρισε την ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ως θεμέλιο της ειρήνης το 1894. Ο Κουμπερτέν υποστήριζε ότι ο αθλητισμός συμβάλλει στην κοινωνική γαλήνη, καθώς προωθεί τη συνεργασία μεταξύ γενεών, κοινωνικών τάξεων, φύλων, καθώς επίσης και μεταξύ επιστημών. Επίσης, οι αθλητικές συναντήσεις συμβάλλουν στην ιδέα του σεβασμού της πατρίδας, της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των χωρών, στον κοινό εορτασμό, στη συμφιλίωση μεταξύ των λαών και όχι στην αφομοίωσή τους. Επιπλέον δημιουργεί ισορροπίες μεταξύ της αγάπης για την πατρίδα και της αγάπης για την ανθρωπότητα. Οι διεθνείς συναντήσεις στο Ολυμπιακό κίνημα καλλιεργούν επιπλέον τον αμοιβαίο σεβασμό σε κοινούς κανόνες και τη δημιουργία μιας ειρηνικής προδιάθεσης ως μέσο ανάπτυξης. Η ιδέα της συμβιλίωσης μέσω του αθλητισμού συνδέεται εξ αρχής με το αναθεωρημένο πλαίσιο της παιδείας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της βελτίωσης του ανθρώπου μέσα από την προσπάθεια. Ο Κουβερτέν το 1889 παρακολουθούσε το συνέδριο ειρήνης που διοργανώθηκε συγχρόνως με την Παγκόσμια Έκθεση στο Παρίσι για να διερευνήσει το θέμα της ειρήνης σε σχέση με τη σχολική εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Το 1889. Το 1935, μετά από 41 χρόνια παρουσία στο Ολυμπιακό του κίνημα, δυσκολευόταν να απαντήσει στο ερώτημα αν ο αθλητισμός εις peacemaker, εάν δημιουργεί, φέρνει ειρήνη στο παγκόσμιο πολιτικό χάρτη. Προφανώς δεν ήθελε να δώσει μια πολιτική απάντηση στο ερώτημα αυτό, καθώς γνώριζε ότι τη συγκεκριμένη εποχή υπήρχαν συζητήσεις, γινόταν συζητήσεις για τον αποκλεισμό των Εβραίων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Το ίδιο έτος, λίγο αργότερα, έγραφε «Να ζητάς από τους ανθρώπους να αγαπούν ο ένας τον άλλον
είναι απλώς παιδαριώδες. Να ζητάς από τους ανθρώπους να σέβονται ο ένας τον άλλον δεν είναι ουτοπικό, αλλά για να σεβαστούν ο ένας τον άλλον πρέπει πρώτα να γνωριστούν μεταξύ τους. Οι αναγεννημένοι λοιπόν Ολυμπιακοί Αγώνες θα προσέφεραν στους νέους όλου του κόσμου την ευκαιρία να συμφιλειωθούν, να εξοικειωθούν, όπως έγραφε, με τις τοπικές δημοφιλείς παραδόσεις, εξαλείφοντας κατά αυτόν τον τρόπο την άγνοια και την προκατάληψη που σχετίζεται με αυτές. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργούσαν μια σταθερή βάση για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Σε ό,τι αφορά την αποστολή του Ολυμπισμού και τη σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων, αναφέρει και μια άλλη διάσταση. Δανειζόμενος τα λόγια του πνευματικού του πατέρα Τιτών, του Δομικανού πατέρα Τιτών, τον οποίο παρακολουθούσε στην Εκκλησία, έλεγε: «Ποτέ δεν ανησυχώ όταν οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους». Δήλωνε δε ότι με αυτόν τον τρόπο τη σημασία τους για τη δημιουργία διαλόγου και δημοκρατικών συνειδήσεων μεταξύ των ατόμων και στις διάφορες χώρες. Δημοκρατικά πολιτεύματα, κάτι το οποίο επαναλάβανε πολλές φορές. Οι κορυφαίοι αθλητές επίσης παροτρύνονται να συμβάλλουν στην κοινωνική ειρήνη, καθώς είναι σόφρονες, δυνατοί και ενεργητικοί κατά τον Κουμπερτέν. Δεν αρκεί να είναι κανείς κορυφαίος αθλητής, έγραφε και συμπλήρωνε. Οι κορυφαίοι πρέπει να είναι και υπότες. Πρέπει να είναι τα πρότυπα. Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, οι κορυφαίοι αθλητές δείχνουν τον τρόπο της υπέρβασης μέσω του αγώνα, της προσπάθειας, της επιμονής και του κόπου. Στοιχεία απαραίτητα για να ανέβει κανείς ψηλά. Γίνονται πρότυπα, μπορούν ευκολότερα να αντιληφθούν τις ανάγκες και τα προβλήματα της κοινωνίας, ώστε να συμβάλλουν στην εξέλιξή της. Οι αθλητές ως πρότυπα μεταδίδουν τις αρχές και τις αξίες στους ανθρώπους και με αυτόν τον τρόπο ο αθλητισμός αποτελεί μια ειδική γέφυρα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Ολυμπιακός Χάρτης σήμερα περιλαμβάνει ένα σημαντικό κομμάτι σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ αθλητικής εκπαίδευσης και ειρήνης. Στις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη αναφέρεται στο άρθρο 3 ότι ο σκοπός του Ολυμπισμού είναι να φέρει παντού τον αθλητισμό και να ενθαρρύνει την εγκαθίδρυση μιας ειρηνικής κοινωνίας που ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και επίσης στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι ο σκοπός του Ολυμπιακού Κινήματος είναι να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ειρηνικού και καλύτερου κόσμου εκπαιδεύοντας μέσω του αθλητισμού χωρίς διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής και σύμφωνα με το Ολυμπιακό Πνεύμα. Για να προάγουν τον ρόλο του Ολυμπιακού Κινήματος, τον Ιούλιο του 2000, ο πρώην πρόεδρος της ΔΟΕ Σάμαραν και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, όπως ακούστηκε, ο Γιώργος Παπανδρέου, εγκαινίασαν το Διεθνές Ίδρυμα Εκεχηρίας στην Αθήνα με συμβολική έδρα τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία. Το Ίδρυμα φιλοδοξεί σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τα Ηνωμένα Έθνη να πετύχει την κατάπαυση του πυρός διεθνώς κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Και εδώ θα έλεγα προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να στραφεί περισσότερο στην εκπαίδευση και στην έννοια της εκεχηρίας ως μια εκπαιδευτική διαδικασία παρά ως μια πολιτική πράξη για να πετύχει τους στόχους του. Παρ' όλα αυτά, μετά από οκταετή προσπάθεια του τότε πρόεδρου του Ιδρύματος Σάμαρα, ηγέτες από 180 χώρες υπέγραψαν τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για εκεχηρία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Η προσπάθεια αυτή άρχισε να καρποφορεί καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα τήρησης της εκεχηρίας, όπως στη Βοσνία κατά τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Λίλεχαμα το 1994. Δύο χρόνια πριν το Ολυμπιακό κίνημα δέχτηκε στις τάξεις του τη Νότια Αφρική με μια ομάδα που αποτελούνταν από λευκούς και μαύρους αθλητές. Η παρουσία του Μαντέλα στους αγώνες ήταν μια συμβολική πράξη συμφιλίωσης μετά από ένα μακροχρόνιο αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο αθλητισμός ήταν ένα σπουδαίο μέσο για την επίλυση των συγκρούσεων και την εγκαθίδρυση ειρήνης στη Νότια Αφρική μετά το Apartheid. Ο Νέλσον Μαντέλα έγραφε: «Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο, τη δύναμη να εμπνεύσει,
τη δύναμη να ενώσει τους ανθρώπους με τρόπο απαράμιλο. Μιλάει στους ανθρώπους με μια γλώσσα που καταλαβαίνουν. Ο αθλητισμός μπορεί να δώσει ελπίδα εκεί που κάποτε υπήρχε μόνο απελπισία. Γκρεμίζει τους φιλετικούς φραγμούς και γελάει στο πρόσωπο όλων των ειδών των διακρίσεων. Μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, και της Αθήνας, η Βόρεια και η Νότια Κορέα, στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, παρήλασαν μαζί, εκφράζοντας συμβολικά την επιθυμία τους για συνεργασία. Το 2004, στην Αθήνα, οι δεκαθλητές, όλοι μαζί μετά το τελευταίο αγώνισμα, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, έκαναν, αναφέρω μερικά παραδείγματα, το γύρο του Θριάβου, και αυτό διαδηλώνει ότι οι συναγωνιζόμενοι είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι ο αγώνας αυτός συμπορεύεται με την ιδέα του διεθνισμού και της διεθνούς κατανόησης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, που θα παραμείνει έντονα και χαραγμένο στη μνήμη μας, είναι το παράδειγμα των αθλητριών της Σκοποπολής, της Νίνο Σελουκ Βάντσε από τη Γεωργία και της Ναταλία Πατερίν από τη Ρωσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, οι οποίες κατά την απονομή των μεταλλίων αγκαλιάστηκαν πάνω στο βάθρο την ώρα που εξελισσόταν πολεμική σύρεξη μεταξύ των χωρών τους. Για άλλη μια φορά εξέβηκαν παγκοσμίως το κάλεσμα της νιώτησης για ειρήνη. Επίσης, οι Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, όπως της Ιορδανίας, παρουσίασαν αθλητικά προγράμματα μέσα από τα οποία μπορούσαν να συμπαρασταθούν στα παιδιά του πολέμου του Ιράκ και σε 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Σκοπός των προγραμμάτων είναι να προσελκύσουν νέους από όλες τις πλευρές, να προωθήσουν το διάλογο, να αναπτύξουν τις ικανότητες για επίλυση διαφορών και να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές για το πώς μπορούν να προωθήσουν την ειρήνη μέσω του αθλητισμού. Στο Ρίο δε, για πρώτη φορά συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες πρόσφυγες από διάφορες χώρες ως ομάδα. Το Ολυμπιακό κίνημα με αυτόν τον τρόπο εκδήλωνε τη συμπαράστασή του στους ανατοπλανήτη πρόσφυγες. Η ΔΟΕ θα πρέπει να συνεχίσει τη γόνιμη συνεργασία της με τα Ηνωμένα Έθνη, τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και τις Εθνικές Ολυμπιακές Ακαδημίες που οφείλουν στο μέλλον να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την προώθηση του διαλόγου μεταξύ νέων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για επίλυση διαφορών και να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτές σε συστήματα ολυμπιακής εκεχηρίας. Μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, θα πρέπει επίσης να αναζητήσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές ιδέες και μέσα από την εφαρμογή της ολυμπιακής εκεχηρίας σε κοινοτικές ομάδες, καθώς ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μέσω κοινωνικής γαλήνης, μεταρρυθμίσεων και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συμμετοχής. Γνωρίζοντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών στον πλανήτη μας έχει άλλες πρωταρχικές ανάγκες, όπως την επιβίωση, τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να εμπνέουν εμπιστοσύνη, να δημιουργούν σχέσεις και να γίνουν άξονες ανάπτυξης των κοινωνιών. Με την εισαγωγή των στόχων ανάπτυξης της χιλιετίας των 2000, τα Ηνωμένα Έθνη σκοπεύουν να σπάσουν τους κοινωνικούς φραγμούς όσο αυτό είναι δυνατόν μέσω του αθλητισμού. Σε μία από τις εκθέσεις των ομάδων εργασιών, αθλητισμός και ανάπτυξη για την ειρήνη, αναγνωρίζουν την συμβολή του, που μπορεί να έχει ο αθλητισμός στους στόχους που βλέπετε, όπως στην εκπαίδευση, στην ισότητα των δύο φύλων, στη μείωση της θνησιμότητας, στην εξάλληψη της ακραίας φτώχειας κλπ. Που συνεχίζονται με νέους στόχους ως το 2030. Η ΔΟΑ, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, από την δική της πλευρά στηρίζει τις παραπάνω προσπάθειες μέσα από τα εκπαιδευτικά της προγράμματα που γίνονται στην αρχαία Ολυμπία και απευθύνονται σε χιλιάδες νέους κάθε χρόνο όλου του πλανήτη. Το εκπαιδευτικό μοντέλο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στηρίζεται στην καλλιέργεια των αρετών του ανθρώπου για τη δημιουργία μιας καλύτερης
κοινωνίας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχουμε αναπτύξει, έχω αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Αν δείτε, ξεκινάει από την ιδέα του αγώνα, στην τελευταία στήλη, περνάμε στον άθλο, τους άθλους του Ηρακλή. Έχω βάλει ελληνική ιστορία στη φιλοξενία και στην εκεχηρία. Είναι μια διαδικασία, εκπαιδευτική διαδικασία, την οποία πρέπει να περάσουν οι νέοι, μαζί με τις δεξιότητες, ικανότητες, πώς από τις κινητικές ικανότητες, δεξιότητες μπορούμε να περάσουμε μέσω του αθλητισμού σε κοινωνικές δεξιότητες, να εκπαιδευτούν, να διαπλάσουμε αυτές τις δεξιότητες, να διαπλάσουμε την ηθική συμπεριφορά και το τελευταίο κομμάτι είναι η ανθρωπιστική, η δημιουργία της ανθρωπιστικής συνείδησης. Είναι ένας πίνακας, τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε και κάθετα και οριζόντια μέσα σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, την οποία έχουμε αναπτύξει στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Λόγω χρόνου, περνάω στο τέλος. Στις μέρες μας, σταδιακά όλο και περισσότεροι οργανισμοί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αναγνωρίζουν τη σημασία του αθλητισμού στις προσπάθειες για την επίτευξη της ειρήνης και της ανάπτυξης. Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Διαφορετικοί φορείς αναπτύσσουν δράση σε κάθε γωνιά της γης, όπως το Διεθνές Ίδρυμα Ολυμπιακής Εκεχηρίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τα Ηνωμένα Έθνη, το Generation for Peace, το Kicking for Peace, τα αδερφοποιημένα σχολεία αθλητισμού του κέντρου Parents για την ειρήνη στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, το πρόγραμμα Open Fun Football Schools, μια πρωτοβουλία μιας δανέζικης οργάνωσης, και βεβαίως και μια διεθνής οργάνωση, Αθλητισμός και Ειρήνη, που έχει έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής πάλι, που έχει έδρα το Μονακό. Σήμερα, ο αθλητισμός είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Οι κανόνες του είναι εύκολο να γίνουν κατανοητοί, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, κοινωνικού ή πολιτιστικού υποβάθρου και θρησκευτικών πεποιθήσεων, και αυτό καθιστά το έργο μας ευκολότερο για όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της ειρήνης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, καθηγητά. Οικογενειακά, ένας θεόρατος άνθρωπος, δηλαδή σε γέμιζε. Είναι δύσκολο να μιμηθεί κανένας τέτοιες στάσεις ζωής. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβολίζουν διαχρονικά την ελευθερία του πνεύματος, του σώματος, του φρονήματος. Ευχαριστώ για την πρόσκληση τους Δημάρχους. Κάθε εθνός κράτος στη διεθνή πολιτική πρέπει να έχει μια θέση ισότητας, συμβατή με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων. Το έθνος με χαρακτηριστικά κοινής εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας, την οποία συμμερίζεται ο λαός και το κράτος ως πολιτική μονάδα, αναζητούν τρόπους να διαλέξουν τη δική τους πολιτική μοίρα μέσω κυρίως εθνικής αυτοδιάθεσης, χωρίς όμως να καταργείται η οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας. Έτσι λοιπόν οι διεθνείς οργανισμοί έχουν δημιουργηθεί για κάποιους σκοπούς: τη ρύθμιση των διεθνών σχέσεων πρωτίστως με την ειρηνική διευθέτηση των διενέξεων, την ελαχιστοποίηση ή τον έλεγχο των διεθνών συγκρούσεων, πολέμων, διεθνών εμφυλίων, την προώθηση δραστηριοτήτων συνεργασίας ανάπτυξης και προστασίας των εθνών κρατών, κυρίως στις λιγότερες αναπτυγμένες χώρες, και μια συλλογική άμυνα συγκεκριμένων ομάδων εθνών κρατών. Είχαμε την πρώτη εμπειρία με την κοινωνία των εθνών μετά τις τραυματικές συνθήκες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τις συμφωνίες κάτω του τραπέζι, τη δολοφονία του αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδου στο Σεράγεβο, αλλά κυρίως με βάση αιματηρές μνήμες του πολέμου των χαρακομμάτων 4,5 χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν να επανασχεδιαστεί, το Διεθνές Σύστημα Ισορροπίας Ισχύως. Η Κοινωνία των Εθνών, πνευματικό παιδί του Προέδρου της ΗΠΑ, Γούντρο Γουίλσον, είχε σχεδιαστεί ακριβώς για να προσφέρει θεσμικές δομές και νομικούς κανόνες που θα απέτρεπαν ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο και κυρίως να αποφύγουν την προφητεία του στρατηγού Φως: δεν πρόκειται για ειρήνη, είναι μια ανακοχή για 20 χρόνια. Η αξιολόγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας κοινωνίας των εθνών
ενός διεθνούς οργανισμού μεσολάβησης, όχι τιμωρητικού, δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη. Γιατί εκεί επισήλθαν και άλλοι παράγοντες, απροσδιόριστοι, η ύφεση, η οικονομική κρίση, νέοι εθνικισμοί. Πάντως γενικά ο πόλεμος για να τελειώσουν οι πόλεμοι αποτελεί μια κατάρα της διεθνούς στρατηγικής. Εμφανίστηκε ο ΙΕ, καταστατικός χάρτης των ΗΕ, αδόν ένα προϊόν εμπειριών για την οικοδόμηση και λειτουργία διεθνών οργανισμών, συνεργασίας, συμμαχίες, πρωτοβουλίες, εντατικές διαπραγματεύσεις. Το κέντρο, η ασφάλεια. Να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε δηλαδή όρους συλλογικής ασφάλειας. Πώς μπορούσε κανείς να ταξινομήσει το έργο των ΗΕ σε μια προληπτική διπλωματία. Δράση που πάει να προλάβει τις διαφωνίες να μην γίνουν συγκρούσεις. Σε μια ειρηνοποίηση. Δράση δηλαδή που προσπαθεί να φέρει σε συμφωνία αυτούς που συγκρουστήκαν. Διατήρηση της ειρήνης, άρα παρουσία των ΗΕ στο πεδίο της κρίσης. Και οικοδόμηση της ειρήνης. Η μετά τη σύγκρουση, μετά την συμφωνία έστω, υλοποίηση νέων προγραμμάτων και συμμαχιών. Πέρα όμως από τη διατήρηση της ειρήνης, υπήρχαν ζητήματα υψηλής πολιτικής, εκεί βάζουμε και το θέμα των πολέμων και των συγκρούσεων, αλλά και χαμηλής πολιτικής, τεχνολογικής ανάπτυξης και ζητήματα πολιτισμού και συνεργασιών. Υπήρξε μέσα στον ΟΗΕ και η διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως 50 χρόνια μετά την οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η κατοχύρωση και ο σεβασμός τους παραμένει έτοιμα και για πολλούς χρέος. Μερικοί μάλιστα φτάνουν στο ακραίο απαισιόδοξο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά απλές εκχωρήσεις ενός παγκοσμοποιημένου κράτους. Είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε το σύστημα των ΗΕ στον τομέα αυτό. Προφανώς όμως πρόκειται για δυνατότητες μέσα από τη διεθνή διπλωματία να βρεθούν ισορροπίες. Ισορροπίες όμως που δεν είναι εύκολες, καθώς το υπέριο ενός παγκοσμοποιημένου και στο οικονομικό αλλά και στο πολιτιστικό μέρος του κόσμου μάλλον είναι ετεροβαρές. Θα σταθώ όμως στον πρώτο άξονα, στον πολιτισμό της ειρήνης. Το δικαίωμα στην ειρήνη ως ατομικό και συλλογικό δικαίωμα κινδυνεύει από νοοτροπίες και προκαταλήψεις και τραυματίζεται από συγκρούσεις και αντιθέσεις, στον πυρήνα των οποίων συχνά ελοχεύουν πολιτισμικές διαφορές, συνειδήσεις και ταυτότητες. Η νεότερη γενιά των δικαιωμάτων, όπου εντάσσεται και το δικαίωμα στην ειρήνη, στην ανάπτυξη, στην πολιτιστική κληρονομιά, δεν σχετίζεται μόνο με το κράτος, αλλά εκφράζει μια ορισμένη αντίληψη συλλογικής διεθνούς ζωής, κοινωνίας και ανομής τάξης. Βέβαια, στην διεθνή πρακτική, τόσο το ανθρωπιστικό δίκαιο όσο και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όχι μόνο δεν διαφυλάσσουν την ειρήνη, αλλά αναπτύσσουν νέες μορφές αυθαίρετης, άσκοπης και καταχρηστικής άσκησης βίας. Η διαφύλαξη ειρήνης πρέπει οπωσδήποτε να κατοχυρωθεί ως πολιτισμικό κεκτημένο. Η ιστορία του ανθρώπου συνδέεται άρρηκτα τόσο με τον δημιουργικό πολιτισμό, όσο και με τους αγώνες για την υπεράσπιση και διεύρυνση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το γεγονός ότι σήμερα δεν γίνονται σεβαστά όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα σε περίοδο ειρήνης, αλλά ούτε το ανθρωπιστικό δίκαιο σε περίοδο πολέμου, αλλά οδηγούμαστε σε μανιχαϊκούς πολέμους, με γενικευμένη μέχρι τελικής πτώσεως και ανεφόρον σύγκρουση, πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ο πολιτισμός του πολέμου. Ο πολιτισμός, η πολιτιστική δημιουργία και η πολιτιστική πρόσβαση, από τη μία πλευρά συνιστούν οικουμενικά δικαιώματα, από το οποίο ουδής αποκλείεται, και από την άλλη ο πολιτισμός, ως φαινόμενο ιστορικό, εμπεριέχει και προϋποθέτει τη δημοκρατία και την ελευθερία. Συχνά όμως, λόγω της διεθνούς πολιτικής συγκυρίας, ο πολιτισμός πάβει να είναι διάβλος επικοινωνίας και κατανόησης ανθρώπων και λαών και καθίζεται ένα ακόμα πεδίο ηγεμονίας ή καταπίεσης. Παλαιότερα, οι οικουμενικές αξίες συγκρούνταν με την εθνική πολιτιστική ιδιαιτερότητα.
και ο διάλογος καθίστανται δυσχερείς αν όχι αδύνατος. Η κουλτούρα της υπέρβασης και της συνένεσης με τις διαχρονικές και απανανθρώπινες αξίες δεν ήταν καθόλου συμβατή με τις κουλτούρες του έθνους, του τόπου, της φυλής ή του φύλου. Σήμερα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, η αρμονία πολιτισμού και ανάπτυξης στο πλαίσιο της ειρήνης, αλλά με σεβασμό στις πολιτιστικές ταυτότητες, συνιστά ένα στόχο στον οποίο θα πρέπει να συγκλίνουν οι πολιτικές των κρατών. Κι όμως, καθώς ο πολιτισμός των συμβόλων και των συμβολισμών, των λέξεων και των παραδόσεων, των μύθων και των παραμυθιών, χάνεται μέσα στο στρόβιλο των συνεχών αλλαγών, ο πολιτισμικός πλουραλισμός θεωρείται επικίνδυνα ανάμεσα στην πολιτισμική καθαρότητα και την πολιτισμική μόλυνση. Η παγκοσμιοποίηση ως παγκόσμια μεταμόρφωση των πολιτισμικών στάσεων καταστρέφει τους παραδοσιακούς πολιτιστικούς ιστούς και στοχεύει σε έναν πολιτισμικό κλονισμό, κλόνο, ο οποίος θα κατησχύει κάθε ιδιαιτερότητας και ταυτότητας. Πάμε σε μία πολιτισμική εθνοκτονία. Ακόμα και στη γυραιά Ήπειρο, ο πολιτισμός δεν φαίνεται να παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία της ειρήνης. Η Επιδρομή στην Ιουγκοσλαβία γκρέμισε τα οράματα περί κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς ή ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας και έτσι πολύ λίγοι σήμερα πιστεύουν στη συμβίωση μέσα από μια βιοπολιτική θεώρηση. Ο ΙΕ είχε κηρύξει το έτος 2000 ως διεθνή χρονιά για τον πολιτισμό της ειρήνης, αλλά φάνηκε αδύναμο στη διαχείριση της κρίσης. Ούτε τα δικαιώματα του ανθρώπου, ούτε ο διάλογος, ούτε η ανοχή, ούτε η αλληλεγγύη και βέβαια ούτε η δημοκρατία διεσώθηκαν από τις έξυπνες βόμβες. Αναρωτιέμαι, ζούμε σε μια εποχή πλανητοποίησης των αξιών, με σεβασμό στην εθνική παράδοση και τον πολιτισμό, ή σε μια εποχή εθνικιστικών περιχαρακώσεων, όπου τα παρασιτικά κράτη και οι τερματικοί κοινωνικοί σχηματισμοί θυσιάζουν τον άνθρωπο στο όνομα της ποιότητας των αιμοσφαιρίων του. Ή μήπως σε μια εποχή υπερεθνικών, ανεξέλεγκτων, αόραδων και απρόσωπων μηχανισμών δικτύων, που μοιάζει να αγαπούν τα δικαιώματα του ανθρώπου περισσότερο από τον ίδιο τον άνθρωπο. Τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι ούτε θρησκεία ούτε ηθική. Είναι μια κοινή σε όλους τους ανθρώπους γλώσσα, με την οποία πρωτίστως προστατεύεται η ειρήνη αλλά και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγορεύονται σε παγκόσμια αξία, επειδή είναι οικουμενικά, αντιέρετα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα. Έτσι λοιπόν, πρέπει να απορρίψουμε τον εντός αγωγικών πολιτισμό του πολέμου. Με 7 πληγές. Η διαπλοκή του πολέμου πρώτο δεν αφορά μόνο τα πεντάγωνα και τους επιτελάχες. Συμμετέχουν σε αυτούς ισότιμα με άλλους ρόλους οι επιστήμονες, οι πολιτικοί, οι διανοούμενοι άνθρωποι των media. Πληγή δεύτερη, ούτε η ελευθερία ούτε οι επιμέρους ελευθερίες έχουν νόημα και το χειρότερο συμπληρώνουν τη βία αν δεν υπερασπιζόμαστε τους ελεύθερους ανθρώπους. Πληγή τρίτη, η δαιμονοποίηση του άλλου, οι άξονες καλού-κακού, τα πολιτισμικά στερεότυπα και προκαταλήψεις των συγκρούσεων, η δυτική ευζωή απέναντι στη μελαψή μιζέρια, ο χακή ανθρωπισμός δεν αφήνει μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον της ανθρωπότητας. Πληγή τέταρτη, η παγκοσμιοποίηση του φόβου και της ανασφάλειας σηματοδοτεί τη γενίκευση ενός συστήματος αβοηθησίας, που το νιώθουν όλοι είτε ανήκουν στο στρατόπεδο των νικητών, είτε σε αυτό των νικημένων. Πληγή πέμπτη, η εικονοποίηση των μαχών, η απευθείας μετάδοση των επιχειρήσεων, οι τηλεοπτικές υπερπαραγωγές με κομπάρσους στα αυτό αθήματα, κυρίως παιδιά, η απενοχοποίηση του Ευρωπαίου τηλεθεατή ότι παρακολουθεί μια πολιτιστική σειρά στην οποία ο ίδιος δεν πυροβολεί. Όλα αυτά νομίζω ότι γυρνάνε το χρόνο πίσω και δεν πάνε την ειρήνη μπροστά. Πληγή έκτη, η δολοφονική εκτέλεση της αλήθειας στο βωμό της προπαγάνδας, η παραμόρφωση της πραγματικότητας, του δικαιικού και ιστορικού κεκτημένου στο όνομα της καπηλείας μύθων και φημών. Και πληγή έβδομη, και σε αυτή συγκεντρώνονται όλες τις προηγούμενες, είναι η σόρευση σύνθεσή τους που παράγει τη χειρότερη και αγιάτρευτη κατά τη γνώμη πληγή. Την πληγή της ορφάνειας, όχι ενός παιδιού ή μιας γενιάς ή ενός έθνους, αλλά όλης της ανθρωπότητας. Φαίνεται δεν είμαστε πια όλοι αδέρφια.
Από τη στιγμή που εμφανίζεται ένας και μόνο να θέλει να καθορίσει τη μοίρα των ανθρώπων και της ανθρωπότητας, ο κανόνας του παιχνιδιού της επιβίωσης αλλάζει. Αγαπητοί φίλοι, η παγκοσμιοποιημένη εντός εισαγωγικών ηθική των πλουσίων έναντι των δικαιωμάτων των υπολείπων, η αναπτυγμένη, πολιτισμένη και ισχυρή λαή κατά των άλλων, ο πολιτισμός του lifestyle και όχι της πνευματικής κληρονομιάς πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον πολιτισμό της ειρήνης. Ο συνεχής διάλογος παιδείας και πολιτισμού και το όραμα ενός παγκόσμιου πολιτιστικού κινήματος, όπου και η ηθική θα έχει τη δική της συμμετοχή και παρουσία, παραμένουν ισχυρά όπλα. Η Ελλάδα ως χώρα που επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών, πρέπει συνεχώς να επαναφέρει, και χαίρομαι σήμερα που τα ακούω, ζητήματα κεχηρίας, κατανόησης, συνεννόησης. Η πλανητική ηθική ενάντια στο δίκαιο, η αναπτυγμένη, πολιτισμένη και ισχυρή λαή ενάντια στους άλλους, πώς ακριβώς θα πορευτούμε? Η ειρήνη και η οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη αποτελούν ταυτόχρονα την προϋπόθεση και το αποτέλεσμα της δημοκρατίας. Άρα ο αγώνας πρέπει να διεξάγεται σε όλα τα μέτωπα και ταυτόχρονα, οδεύοντας προς το μέλλον με ταχύτητες που ξεπερνάνε τη φαντασία. Ας ξαναδούμε τον πολιτισμό της ειρήνης, όχι ως το χαμένο καιρό ή τη χαμένη ευκαιρία, αλλά ως το σημαντικότερο ημάντα, μεταβίβαση πανανθρώπινων αξιών και θωράκιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που σημαίνει σύγκληση της πορείας ανθρωπότητας με τη μοίρα του κάθε ανθρώπου και ενδυνάμωση της ανθρωπιάς όλων προς όλους. Ευχαριστώ. Ψυχαγωγικές, φιλανθρωπικές, πολιτιστικές, εν γέννη δηλαδή και μέσα από την κοινωνική τους δράση, μετατρέπονται σε κέντρα πολιτισμού και μετάδοσης γνώσης. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν επιβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και στη χώρα μας, σχεδόν επιβάλλονται επισκέψεις σε μουσεία, γιατί πραγματικά θεωρούνται συμπληρωματικοί επίσημοι χώροι εκπαίδευσης, συμπληρωματικοί του σχολείου. Ας περάσουμε στο Ολυμπιακό Μουσείο, μια πάρα πολύ σύντομη εισαγωγή για όσους δεν μας ξέρετε, φαντάζομαι θα είστε και αρκετοί. Το Ολυμπιακό Μουσείο είναι μοναδικό του είδους στη χώρα, μοναδικό του είδους που ονομάζεται Ολυμπιακό Μουσείο και μάλιστα επίσημα έχει αναγνωριστεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Βρίσκεται σε συμβολή μεγάλων αθλητικών, πολιτιστικών αξώνων δίπλα στο Καφτατζόγλιο στάδιο και σε σημείο όπου βρίσκονται όλα τα μεγάλα μουσεία της πόλης μας. Ο σκοπός της ίδρυσης του μουσείου είναι η συλλογή, τεκμηρίωση και ανάδειξη της αθλητικής και της ολυμπιακής μας κληρονομιάς. Παράλληλα είναι η ανάδειξη του μουσείου σε ένα χώρο ενεργό, ζωντανό, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπου η μουσιακή πληροφορία κινητοποιεί το κοινό σε συμμετοχή και διάδραση, προάγοντας παράλληλα τα υψηλά ιδανικά του Ολυμπισμού, γιατί είμαστε Ολυμπιακό Μουσείο. Το μουσείο ιδρύθηκε, μια παρένθεση, χτίστηκε και ιδρύθηκε ως φορέας, ως μουσείο αθλητισμού, αλλά το 2008, τέσσερα δηλαδή μόλις χρόνια μετά τα εγγένειά του, αναγνωρίστηκε ως Ολυμπιακό από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Το μουσείο λοιπόν στη 12χρονη λειτουργία του, από το 4 μέχρι σήμερα, έθεσε νέα δεδομένα στον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού και ξεπέρασε τα εθνικά μας σύνορα, εκπροσωπώντας τη χώρα σε διεθνή φόρα. Σε αναγνώριση αυτής της δράσης, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο τότε πρόεδρος, Dr. Jacques Roch, ο οποίος κατά φοβερή καρμική συγκυρία εγγενίασε το μουσείο, το νέο κτίριό μας, το αναγνώρισε ως Ολυμπιακό και εκπρόσωπο πλέον της χώρας μας στο Παγκόσμιο Ολυμπιακό Χάρτη των Μουσείων και στο Παγκόσμιο και Ιδρυτικό Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων, το οποίο έχει έδρα στη Λοζάνη και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Μικρή παρένθεση, όχι οικονομική υποστήριξη, αιγίδα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, το νέο μουσείο αποτελείται από, αυτό είναι το κτίριο του μουσείου, αποτελείται από το χώρο της μόνιμης έκθεσης, η οποία είναι αφιερωμένη στις Ολυμπιακές διοργανώσεις, είναι η έκθεση Ολυμπιακών Αγώνων, όπου έχουμε σε συνεργασία με τους Ολυμπιονίκες, αλλά και ιδιώτες, παραχωρητές, συλλέκτες, έχουμε μια πολύ πλούσια πλέον συλλογή. Εξού και η αναγνώριση ως Ολυμπιακό από τη ΔΟΕ. Έχουμε τον χώρο της, άλλη μια μόνιμη έκθεση, η οποία είναι διαδραστική έκθεση και είναι μια παραγωγή εκθεσιακή του SAS Museum του Λονδίνου.
και βέβαια έχουμε πάρα πολλούς χώρους με εκπαιδευτικά προγράμματα, χρησιμοποιώντας σύγχρονα αποπτικά μέσα, εκπαιδευτικά για τους παρολυμπιακούς, καθώς και ICT, δηλαδή καινούργιες εφαρμογές, καινούργιες τεχνολογίες, διαδραστικά, QR codes και άλλους τρόπους προσέγγισης, ειδικά των νέων. Όλες μας οι εκθέσεις πλαισιώνονται από τα μουσικοπαιδαγικά μας προγράμματα, τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και βασίζονται στη φιλοσοφία της βιωματικής εκπαίδευσης, τα οποία παρακολουθούν ετησίως πάνω από 30.000 μαθητών. Κύρια επιδίωξη είναι να αποτελεί επίσκεψη για κάθε ηλικιακή ομάδα, αρχής γενομένης από τους μαθητές μας φυσικά, το μέλλον του τόπου μας, μια ευχάριστη επιμορφωτική εμπειρία μεταλαμπάδευσης ιδανικών και ολυμπιακών αξιών. Του ΕΦ αγωνίζεσαι, της ευγενούς άμυλας, της ισότητας, των υψηλών στόχων, της επιμονής, της υπομονής, της επιβράβευσης, της αξίας της συμμετοχής. Από τα πρώτα στάδια ορίμανση του μουσείου έγινε αντιληπτή η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται και αναδεικνύει την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών και προβολής σε υπερτοπικό επίπεδο. Έτσι, το μουσείο από το 2005 είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικής Κληρονομιάς με έδρα στη ΣΥΠΑ. Το 2006 έγινε μέλος του ΙΚΟΜ, όπως σας είπα, και το 2006 επίσης ιδρυτικό μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων, όπως προαναφέρθηκε. Παράλληλα, το μουσείο έχει υπογράψει σύμφωνα συνεργασίας με μουσεία των Βαλκανίων και της Ευρώπης, αντίστοιχης θεματικής, αθλητικά κυρίως, και φυσικά με τα μέλη της ελληνικής ολυμπιακής οικογένειας, εδώ βλέπουμε με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Κεχηρίας, φορείς οι οποίοι προαναφέρθηκαν και στην ουσία πρεσβεύουν το Ολυμπιακό Κίνημα στην Ελλάδα και αποτελούν μέλη της μεγάλης αυτής της οικογένειας. Το Ολυμπιακό Μουσείο, σύγχρονο μουσείο, συνδέεται, επικοινωνεί και αναταρφοδοτείται από το κοινό του, προσπαθώντας να συμβάλλει στη βελτίωση των συνδικών ζωής μέσα από την εκπαίδευση και την αγάπη για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Παιδεία στα οποία διαχρονικά επενδύουμε, γιατί έχει αποδειχτεί ότι η εξέλιξη μιας κοινωνίας συνδέεται και εξαρτάται άμεσα από την παιδεία και τον πολιτισμό. Επένδυση που διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Ως εκ τούτου, όλα τα προγράμματα του μουσείου έχουν ένα κοινό σκοπό. Τη γνώση των Ολυμπιακών αξιών, φιλία, σεβασμός, αριστεία, μηνύματα που ενυπάρχουν ως βάση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος και δίνονται μέσα από βιωματική μάθηση που στηρίζεται στη μοναδική ιστορικής και αισθητικής αξίας μόνιμη έκθεση Ολυμπιακών Αγώνων, στα Ολυμπιακά μας ιστορικά τεκμήρια και φυσικά στην διδαχή των Ολυμπιακών Συμβόλων. Ειδικότερα, η έννοια της Ολυμπιακής Εκχειρίας, το θέμα του σημερινού και της τεράστιας διαχρονικά σημασίας της ειρήνης μεταλαμπαδεύεται μέσα από την μόνιμη έκθεσή μας και μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, αξιοποιώντας ως εκπαιδευτικό υλικό το αντίγραφο του χάλκινου δίσκου της Ιφίτου που προαναφέρθηκε, το χάρτη με τις αρχαίες πόλεις που συμμετείχαν στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και πολλά άλλα, παραδείγματα από αρχαίους και σύγχρονους Ολυμπιακούς, όπως αυτά του Βερολίνου, με τον Τζέσι Όουνς, της Ρώμης, του Τόκιο, της Βαρκελόνης, και το βλέπω κάποια από τα παραδείγματα τα οποία αξιοποιούνται προκειμένου μέσα από το αντικείμενο, το οποίο φέρει μια βαρύνουσα σημασία στην ιστορία, να περάσει το μήνυμα της ειρήνης και της εκπαίδευσης στα παιδιά με έναν παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος τα παιδιά να πάρουν γνώση, να την αφομοιώσουν και σύν το χρόνο να την αξιοποιήσουν προς όφελος δικό τους και φυσικά προς όφελος όλων μας, καθώς αυτά αποτελούν τη βάση του τόπου εν γέννη, ενός καλύτερου μέλλοντος. Παραδείγματα από το Ρίο, της Κέιθι Φρίμαν από το 2000, από το Ρίο με τα βραβεία των Ολυμπιακών Θαυνών και άλλα. Πολλά άλλα τα οποία δεν θα μείνουμε σε καθένα από αυτά και φυσικά ένα παράδειγμα το οποίο είναι σήμερα και η επίσημη θεματική μας, παραδείγματα από τους μαραθωνίους και φυσικά από τον εικόνες βιάζομαι, ο Γρηγόρης που είμαι δεν τον βλέπω, βιάζομαι.
Δεν κρατιέμαι δηλαδή με αυτό που... ιστορικά αντικείμενα, άλλοτε τρισδιάστατα, άλλοτε φωτογραφικό υλικό, τα οποία όλα έχουν μεγάλη σημασία. Όπως για παράδειγμα το μήνυμα της ειρήνης μέσα από, από το μήνυμα που μας στέλνει ακόμη και σήμερα ο Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, μεγάλος αγωνιστής Γρηγόρης Λαμπράκης, δεν θα πω παραπάνω, τα είπαμε όλα, που δεκαετίες μετά συνεχίζει και πνέει τα παιδιά μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ αισιόδοξο. Έτσι το Ολυμπιακό μας Μουσείο, μέσα από αυτό το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό Ολυμπιακής Παιδείας, εστιάζει στη διάδοση του Ολυμπισμού, του Ολυμπιακού Ιδεώδους και του Ολυμπισμού ως μέσου για την κοινωνική αλλαγή, στη μεταλαμπάδευση αξιών όπως σεβασμός στη διαφορετικότητα, αθλητισμός για την ανάπτυξη, αθλητισμός για την ειρήνη. Παράλληλα, προσφέρει βήμα και αναδεικνύει όλες τις πρωτοβουλίες προώθησης της σχέσης των Ολυμπιακών Αγώνων με την ειρήνη, με παρουσίαση αυτόν τον χώρο, αλλά και με δράσεις. Δράσεις προώθησης, όπως δράσεις οι οποίες σχεδιάζουμε τώρα και είναι μελλοντικές για το 16-17 για αυτή τη χρονιά, Ολυμπιακοί Αγώνες Κυρίνη, μια ημερίδα μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία θα γίνει σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκχειρίας και θα θιχτούν διάφορα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτό το ζήτημα, το σημαντικό και όχι μόνο, όχι μόνο σε γενικότερο πολιτισμικό πλαίσιο, αλλά και μέσα στα σχολεία, πιο εξειδικευμένα, το bullying, η ειρήνη στα σχολεία, η διαχείριση του θυμού από τα παιδιά και ούτω καθεξής, το οποίο θα εμπλουτιστεί με ένα σχολικό διαγωνισμό όπου θα στέλνουμε μηνύματα ειρήνης και θα ζητήσουμε και από τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε αυτό, υποστηρίζοντας με ειδικό πρόγραμμα όλη αυτή την κίνηση. Ας περάσουμε τώρα στο σημερινό ρόλο των μουσείων, των Ολυμπιακών Μουσείων και στις Ολυμπιακές Αξίες. Το Ολυμπιακό Πνεύμα συνδέεται με τις αξίες και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού. Η πνευματική διάσταση των αγώνων, έμπνευση του ίδιου του Κουμπερτέν, γιατί το υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, εμπεριέχει την αθλητική, κοινωνική και ηθική αγωγή των νέων, πάνω στην οποία βασίστηκαν οι Ολυμπιακές Αξίες, που αποτελούν το θεμέλιο λίθου της αθλητικής και της Ολυμπιακής μας παιδείας. Ο Ολυμπισμός είναι ένα ολόκληρο πλέγμα από φιλοσοφικές, ηθικές, εκπαιδευτικές και οργανωτικές αρχές που συγκροτούν τη βάση του Ολυμπιακού κινήματος. Είναι μια φιλοσοφία, ένας τρόπος ζωής που συνδυάζει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την τέχνη και την παιδεία, στοχεύοντας την αρμονική ανάπτυξη του ατόμου μέσα από ένα ισορροπημένο σύνολο σωματικών, πνευματικών και ψυχικών αρετών και μέσα από την προώθηση αξιών όπως είναι η αρετή, η φιλία, η αλλιακή, η αξιοπρέπεια, η ειρήνη. Η συμβολή του στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση μιας ειρηνικής κοινωνίας, ειρηνικής κοινωνίας είναι θεμελιώδης, αφού ο Ολυμπισμός είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο που εμπεριέχει και μεταδίδει ηθικές αξίες και αρετές που αποτελούν τη βάση του Ολυμπιακού κινήματος και της διαπαιδαγώγησης των νέων μας. Έτσι, ανεξάρτητα από εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, διδάσκει πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά και αναδεικνύει την ανθρωπιστική και την πολιτιστική αξία του αθλητισμού. Σήμερα η έννοια του Ολυμπισμού είναι επίκαιρη όσο ποτέ, αφού καλείται να γεφυρώσει τους ιδεατούς στόχους μιας ειρηνικής κοινωνίας, γιατί κοντεύει να είναι ιδεατό και μη εφικτό, και ενός εξειδανικευμένου τρόπου ζωής με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Στίχημα δύσκολο, αφού οι στόχοι που θέτει ο Ολυμπιακός Χάρτης δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν μόνο με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι αγώνες είναι παράδειγμα κοινής ειρηνικής συμπόρευσης αθλητών. Και το βλέπουμε όχι μόνο εμείς ως θεατές, όπως μας το δίνουν και οι ίδιοι αθλητές και όπως το βιώνουν μέσα στο Ολυμπιακό χωριό και μέσα σε αυτόν τον 15ήμερο εορτασμό. Αθλητών οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές αθλητικές και πολιτισμικές κουλτούρες και για λίγες μέρες είναι ένα, είναι φίλοι και συμπορευτές. Η πνευματική, εκπαιδευτική και πολιτισμική διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς εμπεριέχει την αθλητική, κοινωνική και ηθική αγωγή των νέων, προσδιορίζει τη μελλοντική πορεία του Ολυμπιακού κινήματος και οδηγεί στην αναγνώριση της ανάγκης διατήρησης και διάδρασης και διάδοση των αξιών του Ολυμπιακού Πνεύματος που θεμελιώνουν τη σύγχρονη Ολυμπιακή φιλοσοφία και παιδεία και συγκροτούν τον ισχυρό πνευματικό δεσμό του αθλητισμού με την κοινωνία μας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ολυμπιακό Μουσείο, όλα τα Ολυμπιακά Μουσεία, έβαλε ήδη από την ίδρυσή του τις βάσεις για τη διατήρηση και τη διάχυση αυτών των Ολυμπιακών αξιών μέσα από πλούσια εκπαιδευτική και κοινωνική δράση, σύμφωνα με τις διεθνείς μουσεολογικές προσεγγίσεις ως ένα σύγχρονο μουσείο, αλλά κυρίως σύμφωνα με την ιδρυτική του αποστολή και με φάρ το εκπαιδευτικό πρότυπο του Άρνολντ,
της παιδαγωγής σπορτίβ, του παιδαγωγικού δηλαδή ρόλου του αθλητισμού, έμπνευση που είχε και ο ίδιος ο Κουμπερτέν, που ενέπνευσε μάλλον τον ίδιο Κουμπερτέν, ο οποίος πίστευε ότι η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων θα έδινε σε όλους τη δυνατότητα αποδοχής του πολιτισμού και των παραδόσεων των άλλων λαών και τη δημιουργία γερών βάσεων για την πρόθεση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, τονίζοντας χαρακτηριστικά, όπως και προλαλήσαν μου ανέφερε, το να απαιτήσεις οι λαοί να αγαπούν ένας τον άλλον είναι κάτι το πειδαριώδες. Το να απαιτήσεις από αυτούς να σέβεται ένας τον άλλον δεν είναι ουτοπία, αλλά για να σέβεται ένας τον άλλον πρέπει να μάθει και να γνωρίσει ο ένας τον άλλον. Βασική προϋπόθεση. Με την ευκαιρία να πω ότι να είναι και ο κύριος Αντωνιανίτης εδώ, είχαμε μια εκθεσιακή δράση κοινή, μας έφερε τη συλλογή του, την εξαιρετική συλλογή του, την οποία εν μέρει εκθέτηκε αύριο ένα πολύ μικρό τμήμα γιατί είναι τεράστια στο Σύνταγμα. Τεκμήρια και γραμματώσεων του Διεθνείς Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι σημαντικό για το Μουσείο να προωθήσει και να υποστηρίξει κάποια σημαντικά γεγονότα τα οποία δεν είναι γνωστά στο παγκόσμιο κοινό ή δεν θέλει κάποιος ή κάποιοι να είναι γνωστά. Την συμβολή του Ζάπα και την... Δεν θα πάρω το δικό σας λόγο, κύριε Τελιανίκη. Τη συμβολή του Ζάπα και την... πριν από την αναβίωση από τον Κουμπερτέν και την καταληκτική σημασία διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1906, η οποία δεν αναγνωρίζεται επισήμως. Ο κ. Ζωλιανίτης είναι κατεξοχήν ειδικός γι' αυτό. Κλείνοντας, να τονίσω ότι είναι κέριο όσο ποτέ σήμερα να μεγιστοποιήσουμε όλοι εμείς οι φορείς του Ολυμπιακού Κινήματος την προσπάθεια μεταλαμπάδευσης των Ολυμπιακών Αξιών και να αναλάβουμε όλοι μαζί ρόλο ενεργό, κυρίως εκπαιδευτικό. Παρά την εύλογη αγωνία για το εάν το Ολυμπιακό Κίνημα μπορεί να μεταδώσει τις Ολυμπιακές Αξίες και να διαπαιδαγωγήσει αποτελεσματικά τη σύγχρονη κοινωνία, είναι φανερό ότι ο Ολυμπισμός παραμένει ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέσο στη διαδικασία διαπαιδαγώγησης των νέων μας, προκαλώντας και προσκαλώντας τους σε ένα διαρκή αγώνα ζωής, πνευματικής, αισθητικής, ηθικής, αλλά και σωματικής ανάπτυξης και βελτίωσης. Παρά την οικονομική και κοινωνική κρίση, οι Ολυμπιακοί αγώνες συνεχίζουν να εμπνέουν, συνεχίζουν να συγκινούν και αυτό είναι ένα φοβερό μέσο το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί. Παρά την πολιτισμική κρίση, τα μουσεία γίνονται πιο ενεργά από ποτέ. Αναλαμβάνουν νέους ρόλους, ακόμη πιο σύνθετους και απαιτητικούς, γιατί σήμερα ο πολιτισμός θεωρείται όσο ποτέ απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην ανάκαμψη, εμπλουτίζοντας την πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική ζωή ενός τόπου. Ειδικότερα, το Ολυμπιακό μας Μουσείο. Ως επίσημο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο, τα Ολυμπιακά Μουσεία εν γέννη, ως φορείς διάσωσης και ανάδειξης Ολυμπιακής ιστορίας και μεταλαμπάδευσης φιλοσοφίας του Ολυμπισμού, αναλαμβάνουν μια ζωτική σημασία αποστολή, ένα πρόσθετο ρόλο, αυτόν της γαλούχησης της νέας γενιάς με ιδανικά και αξίες πανανθρώπινες, Ολυμπιακές. Η συμβολή γιατί ως σύγχρονοι φορείς πολιτισμού δεν φροντίζουν απλά στη διατήρηση της μνήμης του χθες μέσα από απλή έκθεση στατικών αντικειμένων, αλλά διασφαλίζουν τη συνέχεια της πολιτισμικής ταυτότητας και της Ολυμπιακής μας κληρονομιάς, προσφέροντας ιστορική και πολιτισμική γνώση και ερεθίσματα, ειδικά στους νέους, ειδικά στα παιδιά, συμβάλλοντας έτσι την πρόοδο του πολιτισμού και του αθλητισμού ως μέσο ολοκλήρωσης του ατόμου. Συνοψίζω το στίχημα του Ολυμπιακού Μουσείου για το μέλλον. Ονειρευόμαστε, προσπαθούμε για ένα μουσείο ζωντανό, φιλικό, διαδραστικό, οικείο για όλους. Καταφύγιο ιστορικής γνώσης και ολυμπιακής εκπαίδευσης, σύγχρονο με τις διεθνείς απαιτήσεις της νέας μουσιολογίας, σύμφωνο με τον εκπαιδευτικό στόχο κάθε Ολυμπιακού αλλά και μη Ολυμπιακού Μουσείου, κοντά στους νέους, προσαρμοσμένο πλήρως στη νέα εποχή που θέλει το Μουσείο σε επαφή και διαρκή διάδραση με το κοινό του. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Ευχαριστώ θερμά το Ίδρυμα Γρηγόρης Λαμπράκης για την τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα. Ευχαριστώ θερμά και προσωπικά τον ίδιο τον Γρηγόρη τον Λαμπράκη, τη Μαρία τη Λαμπράκη, και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και στέλνοντάς σας πλέον με ένα πιο εικονοποιημένο τρόπο το μήνυμα της ειρήνης.
Είναι ένα πολύ μικρό ευχαριστώ στο Δεκόριο. Να το δώσω κι εγώ. Να δώσω αυτή τη φωτογραφία του Τρέχα Όμως με το λαδράκι. Να κοιτάνε πλέον στο Μουσείο του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη. Να κοιτάνε, είναι κοντά και κοντά. Από τους Ολυμπιακούς του Βερολίνου, Λοιπόν, στο Προεδρείο ήδη βρίσκεται, όπως βλέπετε, η κυρία Λίζα Πελέτη Κλάρκ. Η Ειρήνη, στο οποίο είναι μάλιστα αφιερωμένο στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στην πρόσκλησή σας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που αποτελεί μέλος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημής Ελλήνου, του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού οργανισμού σε όλο τον κόσμο, ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία. Άλλωστε, βασικές πτυχές της αποστολής του Ερυθροσταυρικού Κινήματος αφορούν σε αξίες όπως η προάσπιση της ειρήνης, η προστασία της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά, η πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιπτώσεις καταστροφών, ένοπλων σειράξεων, ακραίας φτώχειας. Τον Ιούνιο του 1859, η φρίκη του πολέμου και το γεγονός ότι 40.000 περίπου στρατιώτες κοίτονταν νεκροί ή τραυματίες στο πεδίο της μάχης του Σολφερίνο, στερούμενοι κάθε είδους ιατρικής φροντίδας, συγκλώνησαν τον Ερή Κοντινάν, ο οποίος επιστρέφοντας τη γενέτειρά του, εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός μόνιμου ανθρωπιστικού φορέα που θα προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια εν καιρό πολέμου με τη φροντίδα των τραυματιών και εχμαλώτων. Η ιδέα του Ερυθροσταυρικού Κινήματος είχε μόλις γεννηθεί. Το 1863 η πρώτη σύμβαση της Γενέβης, μαζί με τις αναθεωρημένες συμβάσεις και τα πρόσθετα πρωτόκολλα που θα ακολουθούσαν, έθεσαν τις βάσεις του διεθνούς δικαίου για την ανθρωπιστική διαχείριση των θυμάτων του πολέμου. Ο ανθρωπισμός, η αμεροληψία, η ουδετερότητα, η ανεξαρτησία, ο εθελοντισμός, η ενότητα και η παγκοσμιότητα αποτελούν τις 7 θεμελιώδεις αρχές, τις ανθρωπιστικές αξίες που λειτουργούν ως συστατικά στοιχεία του κινήματος και παραμένουν αδιαπραγμάτευτες και διεθνώς αποδεκτές από όλα τα μέλη του κινήματος, τους Εθνικούς Συλλόγους Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημής Ελλήνου των 190 χωρών που το απαρτίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δημιουργήθηκε το 1877 και αποτελεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό οργανισμό στην Ελλάδα με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Η ιστορική πορεία του είναι συνώνυμη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, καθώς ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι διαρκώς παρόν σε όλες τις φορτισμένες εθνικά και πολιτικά στιγμές της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα, οι κύριοι άξονες δράσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας είναι η προστασία και υποστήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, πρόσφυγες, μετανάστες, ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας, οικογένειες με πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα, μονογονεϊκές οικογένειες, άστεγοι, άνεργοι. Η προάσπιση και η προαγωγή της υγείας. Η άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις φυσικών ή άλλων καταστροφών και σε κάθε είδους έκτακτη ανάγκη. Η επανένωση οικογενειών, η αναζήτηση αγνοωμένων και η διαμεσολάβηση για τον επαναπατρισμό θυμάτων πολεμικών γεγονότων. Στις μέρες μας, το ζητούμενο εξακολουθεί να είναι η ειρήνη. Η ειρήνη με όρους αμοιβαίας κατανόησης, αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων ή λαών, με σκοπό την πορεία προς την πρόοδο και την ευημερία. Η γνήσια ειρήνη, ωστόσο, είναι αποτέλεσμα συλλογικών προσπαθειών. Οι 7 θεμελιώδεις αρχές του ερυθροσταυρισμού
λειτουργούν για μας ως ασφαλιστική δικλίδα, η οποία σε μία εποχή πρωτόγνωρης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η οποία χαρακτηρίζεται σε σημαντικό βαθμό από έλλειμμα ανθρωπιάς και κρίση των αξιών, ορίζει το αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο για την προάσπιση της ειρήνης και την προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας. Με αυτές τις σταθερές και αξιοποιώντας την ενέργεια των εκατοντάδων χιλιάδων εθελοντών που μας εμπιστεύονται σε όλο τον κόσμο, έχουμε δεσμευτεί ότι θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον άνθρωπο και να προβάλλουμε τα ανθρωπιστικά ιδεώδη όπου και όποτε χρειαστεί, συμβάλλοντας έτσι στην προάσπιση της ειρήνης και της ευημερίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να παρακολουθήσουμε ένα ολιγόλεπτο βίντεο που απεικονίζει, νομίζω, με πολύ ωραίο τρόπο όλες τις δράσεις που κάνουμε σήμερα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. I would like to start with a reference to the banner that Grigoris Lambrakis carried with him on the marathon, but before that he had carried it with him in the famous Aldermaston March organized in England by the Campaign for Nuclear Disarmament. Now, that sign, which you can also see in my earrings, and my scarf, it is a sign which is now commonly called the peace sign. But that's not how it started. It is made up of the flag alphabet. You know the alphabet that they use on ships or in airports to send messages over a distance, and it is the two letters of N and D, which stands for nuclear disarmament. So nuclear disarmament for us is still very much a struggle
that we are working on. But the reason I mentioned the Aldermaston March is that as well as Lambrakis coming back with that beautiful nuclear disarmament symbol, which has become the peace symbol, another symbol was first introduced in the Aldermaston March, in the very first one in 1961. And this was taken back to Italy after 1961, and it was the peace flag. Italy is now famous for its peace flag. It is a symbol used by peace movements throughout the world, especially after the Twin Towers on the 11th of September 2001. All the movements, the 15 different capital cities and the hundreds of millions of people who stood out in the streets against the Iraq war in February 2003, they were all carrying the peace flag. And this peace flag comes from Italy, but before that, it comes from the same march in England where Grigoris Lambrakis first saw the peace sign. I would like to make a gift of an Italian peace flag to the Grigoris Lambrakis Foundation, to Mrs. Lambrakis and Grigoris himself. There's another element that comes from Italy. You see, the International Peace Bureau, I will tell you a little bit about its history afterwards. But first I wanted to underscore the fact that it's an organization that coordinates national peace movements or local peace movements. I come from Italy. Nikos told you that I flew from Bologna. I live in Florence, Firenze. And in Firenze we had a mayor many, many decades ago. His name was Lapira. And Mayor Lapira was the first person who launched the idea after the bombing of Hiroshima and Nagasaki. He launched the idea that this is unacceptable. Cities cannot be destroyed by states. Cities are older than states. Cities have a life and a community of their own. He said, states come and go. And in fact, if you think of it, especially in the Balkan area, states have come and gone and changed. But the cities, which are the communities where people live together, that is where we build peace, that is where we build civilization, that is where we build our future, future for the future generations. He was the first person who launched the idea of people's diplomacy, which is then something that all of us as peace movements in the rest of the world have carried forward. The idea that our common humanity will allow us to cross national borders and thus build peace and build living together for a common future. In 1955, right in the middle of the Cold War, you can all, even those who weren't born, I was only 5 years old, but even those who weren't born know what the atmosphere of the Cold War was. Well, Mayor Lapira, and this is the message to the mayors in the room, the mayor of Iliucopolis was there a minute ago, but he invited the mayors of the capital cities of the world to Florence. And 54 of them, 53 of them came. And so he had, in the middle of the Cold War, the mayor of Washington sitting next to the mayor of Moscow. And he had the mayors of Prague and Warsaw together with the mayor of Paris and London. And he invited even the mayor of
Peking, even though China, the People's Republic of China, was not yet a member of the United Nations, had not yet been recognized as such. So the idea that people's diplomacy is something that can be built from below is something that developed throughout the 20th century. And now I will try and be a little bit more on topic and go and say the things that I have been asked to say, which is a little bit more about the history of the International Peace Bureau. It was founded 125 years ago. So actually, it was founded at the time, more or less at the time when de Coubertin was probably thinking of reviving, of renewing the Olympic Games. And the idea was to bring together, as I told you, the national peace societies that had developed in 19th century Europe. Despite the nationalism, there was a movement from the grassroots that felt that exasperated nationalism was dangerous. And so there were peace movements that wanted to work together across national borders. It was mostly European and North American, whereas nowadays we, especially in the International Peace Bureau, are much more internationalist, and we're very proud with our over 300 member organizations that many of them come from Asia, come from Africa, come from Latin America, and together, even though we can't always meet together, together we can have enrich each other's vision of the future we would like to build for our children and the generations to come. Until 1914, the International Peace Bureau was the main coordinating body for the peace movement. It, of course, the peace movement denounced unheeded the dangers of war before the First World War, and during the war argued in favor of the creation of the League of Nations as an international body to prevent wars. After the creation of the League of Nations, the Secretariat of the International Peace Bureau moved to Geneva, where it still is, to be close to the institution that it had promoted. The prime areas of concern of IPB at the time were the development of international law, the creation of arbitration mechanisms, procedures, and agencies, and disarmament. And today, the long-term vision of the International Peace Bureau is of a world without war. And as part of this overall goal, we envision an end to gross inequality and the full realization of the Universal Declaration of Human Rights, that is, a world in which the full range of human rights is ensured for all human beings, whatever their nationality, I like to say. This is what IPB means by a culture of peace. It's a very positive notion that includes justice, it includes equal opportunities, with all human beings truly being considered equal. The IPB today still sees its role as a coordinating body for peace movements throughout the world. No longer merely in, as I told you, merely in Europe or in North America, but from all continents. We just had a big congress in Berlin, and we had registrations from people from 75 different countries. Now, not all of them were able to come, unfortunately, because many were denied visas of entry into Fortress Europe. And this is another area of struggle of many of our member organizations, of course. We believe that peace does not simply mean absence of war. Peace must be a community governed by laws and rules that are fair, equal, based on justice, and that do not simply promote freedom of movement for goods and properties, but promote freedom of circulation for human beings in their context with other human beings. We believe that firmly. The main object that IPB is now working on, its main fulcrum of commitment, is disarmament. And disarmament, of course, nuclear disarmament, as I repeat from my earrings, you can see that,
But disarmament in the sense of changing, transforming the culture of this world, in particular of the governments, of the states of the world, who are completely bent on military expenditure. I'd like to give you some numbers. I know it's not easy for interpreters. I am one myself. But in 2015, the governments of the world spent 1,676 billion, wait a minute, interpreter, I'll give it, make it easier for you, of dollars on military expenditure. That is, the numbers, 1,676, followed by 9 zeros. If you can even imagine the size of that number, it's 1,000 billion, which in itself is 1,000 million, and so on. Well, 1 year of military expenditure, that almost $1.7 trillion, is equal to 615 years of the annual budget of the United Nations. Now, the United Nations, which has to guarantee peace, disarmament, freedom of equal opportunities, human rights, social justice for all the human beings of the world, gets 1/615 of what the militaries get. This to us is shocking. It's shocking, and that's why, as IPB, we call for a real transformative shift, we call it. This is a transformation which comes, of course, in political programs, but it must also come in our culture. It must start with education. It must start with an education which helps young people develop their own critical outlook to reality. We believe in this enormously, that it is important to teach young people from the time they are young, you teach old people too, how to look at the elements that are given to us as truths and examine them with a critical conscience. We believe this very firmly. Now, just a few months ago, for example, there was a humanitarian summit convened in Istanbul by Secretary General Ban Ki-moon. And he, in order to address the crisis of refugees in the Mediterranean, in Europe, and in the Middle East, there was a sum that the United Nations asked the member states to contribute. Now, this was only 1% of that famous $1.7 trillion. And even then, the governments did not provide the United Nations with that sum. It was too much for them. There are so many other examples of how this is immoral, an immoral way of spending, and how it must be changed. For example, Italy, I tend to talk a lot about Italy because that's where I live and where my life is, has been saving people in the seas for a long time, the migrants who get on boats in Libya. And at one point it succeeded in establishing a European program to save people's lives in the sea, EUMETNAV4, it was called. It's a very long, complicated name. After 6 months, this program, which had saved tens of thousands of lives, was cancelled because the European governments thought it was too expensive. Well, with that $1.7 trillion, we could have kept that mission going for 14,000 years. That's how expensive it was. So, if the world stops spending money on the military for just 8 days, we could provide 12 years of free, quality education for every child on the planet. And we talk a lot about terrorism these days, and they think that they can fight terrorism with weapons. They think there can be a military solution for terrorism.
We know that's not true. We know that the military solution will do nothing but increase terrorism. It will function as a recruiting tool for Daesh. And Malala Yousafzai, who is this wonderful Pakistani girl who won the Nobel Peace Prize, has said it very clearly. She says, guns can kill Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή σήμερα με καλέσετε εδώ. Θα του πει δύο πράγματα. Νίκο, τον Νίκο, κάτσε άκρη. Πήγαινε μαζί με τους δημάρχους. Σας ευχαριστούμε πάλι. Είναι μεγάλη τιμή. Φέτος ήταν πολύ δύσκολο χρόνο, όμως και επιτυχημένη χρόνο για μένα. Περάσουμε κάτι δύσκολες φάσεις με την προπόνηση και την υγεία μου. Όμως ευτυχώς καταφέραμε να φτάσουμε στην Ρίο, να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο που είναι πολύ σαν αθλητή το κορυφαίο πράγμα. Είναι πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάζουμε την παρουσία. Ευχαριστούμε. Έτσι, μπράβο.